Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Με Γιώργο Παναγιωτήδη στο μικρόφωνο και Γιάννη Παραπονιάρη. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12 για το επόμενο 2ωρο εδώ στο Λίμπερο. Η εκπομπή Μπαλαντέρ. Εκτάκτως αυτή τη βδομάδα θα έχουμε αυτή τη σύνθεση, αυτό το δίδυμο. Γιάννη, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Με αρκετά θεματάκια τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα μέχρι και τις τελευταίες ώρες. Αρκετά ενδιαφέρουσα ημέρα, παρότι υπάρχει διακοπή στα αγωνιστικά, υπάρχουν αρκετά ζητήματα ακόμη που τρέχουν και θα τα δούμε όλα, θα σχολιάσουμε, θα τα αναλύσουμε εδώ παρέα. Γενικά προκύπτουν πολλά θέματα από το ρεπορτάζ και από ΠΑΟΚ και από Άρη και από Ηρακλή. Έχουμε αρκετά θέματα για να ασχοληθούμε και να σχολιάσουμε για το επόμενο 2ωρο εδώ στον αέρα του Λίμπερο 107,4 με Βασίλη Καβαδία. Είμαστε σήμερα στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Έτσι ανεβαστικά ξεκίνησε σήμερα ο Μπίλι. Με διάθεση βραδινή. Με τις μουσικές του επιλογές. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μέσω γραπτού μήνυματος. Γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54526. Το SMS έχει χρέωση 1,24 λεπτά του ευρώ συν των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, ό,τι θέλετε να παρατηρήσετε, ό,τι θέλετε να κουβεντιάσουμε. Πολύ ευχαρίστως να μας στείλετε το μήνυμά σας και εμείς εδώ είμαστε για να το διαβάσουμε και να ανοίξουμε έτσι κουβεντούλα. Πριν ξεκινήσουμε να αναφέρουμε και το χορηγό της εκπομπής, εταιρεία Στίχημαν, που είναι και μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ. Βρείτε στη στοίχημαν.gr τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών και πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Έτσι δίνονται επιλογές ακόμη και τώρα που υπάρχει αυτή η διακοπή στα πρωταθλήματα. Υπάρχουν διεθνείς αγώνες, υπάρχουν έτσι, αρκετά παιχνίδια που μπορεί να στοιχηματίσει κανείς. Φυσικά. Και μετά από αυτό τον πρόλογο, πάμε σιγά σιγά να βάλουμε σε μια σειρά όλα τα θεματάκια που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για εσάς. Προτείνω να ξεκινήσουμε με μπασκετικό Άρη, καθώς πριν από λίγη ώρα είχαμε την ολοκλήρωση του φιλικού προετοιμασίας απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οι κίτρινοι του Βαγγέλη Αγγέλου, οι οποίοι βρέθηκαν στην πορταριά του Πηλίου, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του για να παίξουν αυτό το φιλικό παιχνίδι, αυτό το φιλικό προετοιμασίας. Ήταν με 84-60 για τον Άρη, ο οποίος ταξίδεψε στην πόλη του Πηλίου χωρίς τον Γκάρι Μαγκή, τον βασικό σέντερ, και τον Δημήτρη Βεργίνη, τον έμπειρο γκάρ. Επίσης δεν ακολούθησαν την ομάδα ο Στράτος Βουλγαρόπουλος, ο οποίος ταλαιπωρείται από μία ίωση και δεν ήταν άλλωστε παρόν και εχθές στην πρώτη Άρης Open Day, και ο Βαλάντης Κουρτίδης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο αριστερό του γόνατο και ακολουθεί θεραπείες προκειμένου να επανέλθει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε ρυθμούς προπόνησης. Είχαμε λοιπόν αυτό το φιλικό για τον Άρη, ο οποίος ιτήθηκε με 84-60 από τον Παναθηναϊκό. Ένα καλό τεστ, ένα καλό και δυνατό τεστ για την ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου, η οποία είχε τη δυνατότητα έτσι να βγάλει κάποια συμπεράσματα εν ώψη και της συνέχειας, εν ώψη και των φιλικών αναμετρήσεων που ακολουθούν, αλλά και φυσικά και του αγώνα, του πρώτου επίσημου αγώνα για την σεζόν στις 20 του Σεπτέμβρη απέναντι στην Δυναμό Τυφλίδας, σε μια ημερομηνία που δεν αργεί, δεν είναι μακριά, και ο Άρης πρέπει να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο προκειμένου να υπερβεί το εμπόδιο της ομάδας από την Γεωργία, με την οποία παίζει σε δύο αγώνες σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το πρώτο μάτς είναι μέσα στην πρωτεύουσα της Γεωργίας στις 20 του μήνα, και στις 22 έρχονται εδώ οι ομάδες στο Νίγκαλις Χολ για να παίξουν τον επαναληπτικό, και στη συνέχεια, εφόσον ο Άρης επιβεβαιώσει το ρόλο του φαβορή και περάσει, ο δεύτερος προκριματικός γύρος ξεκινάει στις 25 του μήνα, και εκεί πιθανότατα ο Άρης θα αντιμετωπίσει την Νίσνη, γιατί νομίζω ότι η Πόρτο δεν θα κάνει την έκπληξη για να αποκλείσει την ρωσική ομάδα. Οπότε πιστεύω ότι το ζευγάρι το οποίο θα κονταροχτυπηθεί στο β' προκριματικό γύρο του Basketball Champions League με στόχο την πρόκριση στην τρίτη φάση των προκριματικών, εκεί όπου ουσιαστικά θα κριθεί και ποια ομάδα θα μπει στους ομίλους. Παρεμπιπτόντως, όποιος περάσει από τους δύο πρώτους προκριματικούς γύρους θα αντιμετωπίσει την Παρτουμπίτσε, την ομάδα από την Τσεχία, στον τρίτο προκριματικό. Οπότε θεωρώ ότι το ζευγάρι το οποίο θα είναι αυτό
που θα διεκδικήσει την είσοδο στον τρίτο προκριματικό και εν συνεχεία στους ομίλους της διοργάνωσης θα είναι ο Άρης με την Νίζνη και νομίζω, Γιώργο, ότι αυτό επιτάσσει και η μπασκετική λογική, έτσι, γιατί τόσο η Δυναμό Τυφλίδας όσο και η Πόρτο, ναι μεν στη χώρα τους στα εγχώρια πρωταθλήματα κάνουν καλά τη δουλειά τους και έχουν σημαντικές διακρίσεις. Η Δυναμό Τυφλίδας άλλωστε από εποχή Σοβιετικής Ένωσης είναι μια ομάδα η οποία έχει γράψει την δική της πορεία στο χώρο του μπάσκετ, αλλά τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μεγάλο διάστημα, δεν έχει πλέον την έγκλη που είχε τη δεκαετία του 60. Εν τω μεταξύ τώρα κοιτάζω αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση. Τι κάνει, κοπέλα δοκιμάζει το σαπούνι, μπορεί... Δεν ξέρω. Μπορεί να πάθει δηλητηρία στην παιδιά, μπορεί να θα φρήσει το μέσα της, να πούμε. Δεν και η συμπάθειά μου τα συγκεκριμένα σοου, να σου πω την αλήθεια. Τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπουμε? Οπότε ας μείνουμε στα του μπάσκετ του Άρη καλύτερα. Βασίλη Καβαδία, τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπουμε? Δεν έχει και κανένα μάτς σήμερα να παρακολουθούμε παράλληλα. Αν είναι δυνατόν. Δεν ξεκινάει και το Nations League ακόμη. Έχει την Πέμπτη, έχει ωραίο ματσάκι. Θα βλέπουμε εδώ παρέα το Γαλλία-Γερμανία. Κρίμα, ναι, οι άνθρωποι να ασχολούνται με τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και όπως έλεγα, τέτοιου είδους φιλικά και αυτό που έδωσε ο Άρης στο Μέτσοβο κόντρα στον Ολυμπιακό την 1η του Σεπτέμβρη, αλλά και το σημερινό απέναντι στον Παναθηναϊκό, με ομάδες δηλαδή υψηλότατου επίπεδου, οι οποίες ετοιμάζονται να πρωταγωνιστήσουν και στην Ευρωλίγκα τη νέα σεζόν. Άλλωστε, ο στόχος αυτών των δύο ομάδων είναι και η κατάκτηση των εγχώριων τίτλων, αλλά φυσικά και η παρουσία τους στο Final Four της Ευρωλίγκα και η διεκδίκηση του τροπέου. Είναι πολύ καλά τεστ, είναι πολύ καλοί δείκτες για τη συνέχεια μιας ομάδας και ειδικά στην περίοδο της προετοιμασίας, εκεί όπου οι ομάδες ακόμα ψάχνονται, δεν έχουν ακόμη την κατάλληλη χημεία μεταξύ τους οι παίκτες, δεν έχουν την απαραίτητη ομοιογένεια, είναι πολύ σημαντικό να δίνουν φιλικά υψηλού επίπεδου, ούτως ώστε να μπορούν και οι προπονητές να βλέπουν το επίπεδο βελτίωσης των καλωσφαιριστών τους, αλλά και τα σημεία τα οποία χρειάζεται ιδιαίτερη δουλειά η ομάδα τους για να μπορούν καθημερινά μέσα από τη διαδικασία της προπόνησης να τη βελτιώνουν. 84-60 λοιπόν το φιλικό του Άρη με τον Παναθηναϊκό, ήταν για τους κίτρινους. Αν μπορούμε, Γιώργο, να δούμε λίγο τους πόντους, ναι, ποιοι παίκτες ήταν αυτοί που διακρίθηκαν. Και μικρή σημασία έχει, η αλήθεια είναι, σε αυτή την περίοδο, στο φιλικό της προετοιμασίας, ουσιαστικά είναι μια δυνατή προπόνηση και για τις δύο ομάδες και έτσι για να βάλουν έναν μπούσουλα οι προπονητές για το πού ακριβώς βρίσκονται οι καλαθροφεριστές τους, αλλά από τη στιγμή που η ΚΑΕ μας δίνει την δυνατότητα να δούμε και τους πόντους που σημείωσαν οι καλαθροφεριστές, καλό είναι να τους ρίξουμε μια ματιά. Να δούμε πρώτα και τα δεκάλεπτα, Γιάννη, από τα οποία προκύπτει έτσι και το ότι ο Άρης ίσως ήταν πιο ανταγωνιστικό στο πρώτο ημίχρονο, καθώς ήταν 16-13 το πρώτο δεκάλεπτο, 42-31 το σκορ στο ημίχρονο, 64-43 στο τρίτο δεκάλεπτο άνοιξε διαφορά πάνω από τους 20 πόντους και 84-60 το τελικό σκορ. Για τους πόντους έχει ένα θέμα στο γάμα δεκάλεπτο, συγγνώμη σε διακόπτω, Γιώργο, γιατί και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό το είδαμε αυτό, όπου ο Άρης ήταν στο -1 στο πρώτο δεκάλεπτο, μετά έκλεισε με 42-34 υπέρ του Ολυμπιακού το ημίχρονο και μετά η διαφορά ξέφυγε, άνοιξε πολύ στο τρίτο δεκάλεπτο, μέχρι να συμμαζέψει κάπως το σκορ στην τέταρτη περίοδο η ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου. Οπότε πιστεύω ότι και ο coach του Άρη θα επικεντρώνεται σε αυτό το σημείο, θα προσπαθεί να βρει τη λύση, να διορθώσει για ποιο λόγο η ομάδα του έτσι ψάχνει αρκετά λεπτά τη φόρμα της και τα πατήματά της από τη μετάβαση από το πρώτο ημίχρονο στο δεύτερο. Βέβαια, τώρα εντάξει, ό,τι και να λέμε, όταν δεν έχουμε εικόνα του αγώνα, έτσι. Εννοείται. Μπορεί σε εκείνο το σημείο, στην τρίτη περίοδο, να έκανε το rotation Αγγέλου, να έβαλε τους πιο νεαρούς μέσα στο παιχνίδι και να ξέφυγε. Πιθανόν, ναι. Γενικά, όντως, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι και για σένα περισσότερο που κάνεις ρεπορτάζ μπάσκετ, πόσο δύσκολο είναι όταν δεν έχεις καθόλου εικόνα της ομάδας από την προετοιμασία και ξαφνικά θα δεις το πρώτο παιχνίδι που θα δεις θα είναι το επίσημο, έτσι, στις 20 Σεπτέμβρη. Είναι πολύ δύσκολο όταν δεν έχεις εικόνα έστω από τι ένα φιλικό. Τι να αναλύσεις και τι να σχολιάσεις και τι να πεις, δεν έχεις δει, έτσι, μόνο από τους πόντους και από τα δεκάλεπτα. Ακριβώς, είναι... ακριβώς, έτσι. Βέβαια, για τις ομάδες αυτό δεν ξέρω αν το θεωρείς καλό ή κακό, το να αποκρύπτουν ουσιαστικά, να μην μπορούν να τους δουν και αντίπαλοι, έτσι, εικόνα να έχουν το παιχνίδι για τους, αν είναι καλό ή αν είναι
κακό το να μην δίνεται γενικά, εικόνα και ξαφνικά μετά να... Γενικά οι προπονητές του μπάσκετ, γιατί το παρατηρούμε αυτό σε όλες τις ομάδες, έτσι, ναι. Δεν είναι μόνο ο Άρης ή ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός που το εφαρμόζουν αυτό, είναι όλες οι ομάδες και γενικότερα οι προπονητές του μπάσκετ έχουν αυτή τη φιλοσοφία, επειδή είναι ένα άθλημα πολύ τεχνικό το μπάσκετ, το οποίο πρέπει να λάβεις υπόψη σου εκατοντάδες παραμέτρους προκειμένου να προετοιμαστείς κατάλληλα για ένα παιχνίδι και να το σκαουτάρεις έτσι όπως χρειάζεται, ούτως ώστε να δώσεις και τις απαραίτητες πληροφορίες στους καλαθοσφαιριστές και πώς αυτοί θα πρέπει να προετοιμαστούν για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του αγώνα. Το επιλέγουν, το προτιμούν αυτό το πράγμα οι μπασκετικοί προπονητές, οι coach των ομάδων, έτσι να αφήνουν ένα ερωτηματικό, ένα μυστήριο ένα μαύρο πέπλο, ας πούμε, αν έτσι μπορούμε να το πούμε λίγο πιο ποιητικά, ούτως ώστε μόλις φτάσει η ομάδα στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της, να μην έχει ο αντίπαλος έτσι ένα ισχυρό δείγμα των όσων έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Και τρανό παράδειγμα σε αυτό που λέω, η Δυναμό Τυφλίδας, από την οποία δεν ξέρουμε καν... Ούτε δεκάλεπτα και πόντους. Όχι απλά δεκάλεπτα και πόντους, δεν ξέρουμε καταρχάς ποιους παίκτες έχει. Ναι. Υπήρξε μία αναφορά στο Facebook τις προηγούμενες ημέρες, στο Facebook της ομάδας, τις προηγούμενες ημέρες, ότι απλά ξεκινάμε προετοιμασία, παιδιά, τώρα έχει αρχίσει η δουλειά. Ωραία, ποιοι ξεκινάτε, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε υπάρχει έτσι ένα πέπλο μυστηρίου πάνω από τις ομάδες του μπάσκετ, γι' αυτό και νομίζω ότι η προσμονή εμάς των μπασκετικών, κυρίως που το παρακολουθούμε έτσι πιο στενά το άθλημα, νομίζω ότι και η προσμονή για να αρχίσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις και να αρχίσουμε την ομάδα να τη βλέπουμε, είναι και πιο έτσι μεγάλη. Γιατί και ένα άλλο στοιχείο το οποίο το παρατηρώ στο μπασκετικό ρεπορτάζ είναι ότι δεν υπάρχει δημοσιογραφική κάλυψη στην προετοιμασία. Καθόλου, τίποτα. Κανένας ανταποκριτής εκεί μόνιμα ή δίπλα κοντά στον ομάδα. Όπως αυτό που βλέπουμε στο ποδόσφαιρο, που υπάρχουν 10-20 απεσταλμένοι, είτε πανιωμάτες στην Ολλανδία είτε στη Γερμανία, και παρακολουθούν την καθημερινότητα των παικτών, τις προπονήσεις καθημερινά και έχουν μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα για να μεταφέρουν και στον κόσμο και να ξέρει το τι να περιμένουμε στη σεζόν. Στον μπάσκετ ξαφνικά θα δεις το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Τίποτα νωρίτερα. Βέβαια, για να κρατήσουμε έτσι και μια ισορροπία, θα δανειστώ μια ατάκα του Βαγγέλη Αγγέλου, ο οποίος έχει πει ότι οι παίκτες πρώτα πρέπει να γνωριστούν μεταξύ τους και μετά με τους δημοσιογράφους. Έτσι. Αυτό εμπεριέχει, κατά συνέπεια και με τον κόσμο, έτσι. Εμπεριέχει μεγάλη δόση αλήθειας, γιατί οι παίκτες περνάνε πάρα πολλές ώρες μαζί και μέσα στο γήπεδο και έξω από αυτό. Είναι φιλαράκια, κάνουν παρέα, οπότε συσφίγγονται οι σχέσεις τους, ειδικά κατά την περίοδο της προετοιμασίας που βρίσκονται όλοι μαζί απομονωμένοι πάνω στο βουνό, μακριά από τις οικογένειές τους, έτσι έχουν ο ένας τον άλλον, τόσο ώστε να περνάνε και την ώρα τους. Και αυτό φυσικά βοηθάει στο να βελτιώσουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Οπότε πιστεύω ότι και αυτό ως ένα βαθμό είναι καλό, αλλά έτσι και μια προβολή, έτσι μια κλεφτή ματίτσα, αν μπορούσαμε να ρίξουμε κι εμείς σε κανένα φιλικό, ειδικά από αυτά τα τελευταία, ας πούμε, που θεωρητικά η ομάδα έχει αρχίσει να παίρνει ένα σχήμα, ένα καλούπι, μια φόρμα, νομίζω ότι θα ήταν καλό, ας πούμε, και για τον κόσμο να δει. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει ένα επίσημο φιλικό και να πούνε, παιδιά, ελάτε να δούμε την ομάδα στο πρώτο της τέτοιο, να δούμε την ομάδα στην πρώτη της... στην πρώτη της επίσημη παρουσίαση. Προς το παρόν, να δούμε μόνο τους πόντους, έτσι, για να έχει μια ιδέα και ο κόσμος από το σημερινό φιλικό με τον Παναθηναϊκό. 84-60 είπαμε και νωρίτερα το τελικό αποτέλεσμα. Από πλευράς Παναθηναϊκού, ο Παπαπέτρου είχε 13 πόντους σαν ο πρώτος σκόρερ με 2 τρίποντα. 12 είχε ο Λοντζέσκι με 3 τρίποντα. 11 ο Γκίστ και 10 ο Καλάθης με ένα τρίποντο. Αυτοί ήταν που ξεχώρισαν για τους πράσινους. Ενώ από πλευράς Άρη, πρώτος σκόρερ ήταν ο Λάκι Τζόνς με 14 πόντους και ένα τρίποντο. 13 είχε ο Κάιζερ. 8 ο Μποχορίδης, 9 ο Χάρης και στους 7 σταμάτησε ο Γκάρι Μπέλ. Φίτα που ξεχώρισαν, δεν ξέρω αν θες να αναφέρουμε και τους υπόλοιπους. Ναι, Φιόνι στη συνέχεια με 1, Νταλό με 1, Χριστίδης με 2, Σλαφτσάκης 2, τον Ράμον Χάρης τον είπαμε 9 με 3 τρίποντα. 3 τρίποντα ο Ράμον Χάρης. Εντάξει, ξέραμε ότι είναι καλό σουτέρ ο Ράμον Χάρης. Μάλιστα το είδαμε και χθες κατά τη διάρκεια αυτού του διπλού που έπαιξε η ομάδα. Όσα συμπεράσματα μπορούσαμε να βγάλουμε από αυτό το διπλό που έπαιξε η ομάδα. Αλλά δεν το φοβάται ο Ράμον Χάρης. Δηλαδή, από όπου και αν είναι, αν το αισθάνεται, το μπουμπουνάει. Θα δούμε βέβαια και στις συνθήκες αγώνα επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων πώς θα ανταποκριθεί ο Αμερικάνος, ο οποίος διαθέτει αυτό το στοιχείο και είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που διαθέτει
το οποίο έκαναν τον Βαγγέλη Αγγέλουτος ώστε να τον επιλέξει για τη θέση 4. Και από εκεί και πέρα ο Γιώργος Αγγέλου με ένα τρίποντο τους τρεις πόντους που βλέπεις σημείωσε. Ίσως το Lucky Jones να παίρνει πιο ηγετικό ρόλο ίσως το φετινό Άρη. Τώρα το λέω αυτό επειδή ήταν ο πρωτοσκόρη του φιλικού, έτσι, αλλά με αφορμή αυτό. Σίγουρα, ο Lucky Jones είναι ένας καλοσφαιριστής ο οποίος αναμένεται να έχει κομβικό ρόλο στο παιχνίδι του Άρη την φετινή σεζόν. Νομίζω ότι μαζί με τον Λευτέρη Μποχορίδη και θα βάλω στην εξίσωση και τον Δημήτρη Φλιώνη, ο οποίος είναι ένα παιδί. Στα 21 τώρα Φλιώνης. Στα 21, είναι γεννηθής το 97 ο Δημήτρης Φλιώνης, αλλά όλη του τη ζωή αυτό το παιδί βρίσκεται μέσα στον Άρη και έχει περάσει από όλα τα στάδια. Φέτος, επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι την περίοδο του καλοκαιριού, μετά την ολοκλήρωση των μεταβατικών προπονήσεων, εκείνο το πρόγραμμα που είχε καταρτήσει ο Βαγγέλης Αγγέλου με τους συνεργάτες του, ο Φλιώνης συνέχισε τις ατομικές προπονήσεις, τόσο ώστε να βελτιώσει και το σώμα του και τα αθλητικά του χαρακτηριστικά και το σουτ του και γενικότερα όλους τους τομείς του παιχνιδιού του. Φέτος πιστεύω ότι θα είναι από τους παίκτες οι οποίοι θα κάνουν το step up. Οπότε θεωρώ ότι αυτή η τριάδα, τετράδα, αν βάλουμε μέσα στην εξίσωση και τον Δημήτρη Βεργίνη, ο οποίος είναι ένα παιδί έμπειρο που γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον του Άρη, νομίζω ότι αυτοί οι τέσσερις παίκτες, Μποχορίδης, Τζόουνς, Φλιώνης και Βεργίνης, θα έχουν έτσι ένα κλικ παραπάνω, να το πω, υποχρέωση εντός εισαγωγικών, θα έχουν ένα κλικ παραπάνω ευθύνη μέσα στο πάρκε από το Βαγγέλη Αγγέλου. Δηλαδή θεωρώ ότι θα τους δώσει αυτό το ρόλο. Και όσον αφορά τον Lucky Jones, είναι ένας καλοσφαιριστής τον οποίο ο Βαγγέλης Αγγέλου κυνήγησε μέχρι τέλους, έτσι. Ναι. Να το πούμε γι' αυτό. Είναι ένα... Πάντως, και στο ΠΑΟΚ πέρυσι όταν αποκτήθηκε, τον περίμενα να έχει νομίζω έναν περισσότερο ρόλο ηγέτη. Mm-hmm. Αυτό που περιμένει ουσιαστικά και ο Αγγέλου στον Άρη, δεν θα λέγαμε ότι το έδειξε καθόλου διάρκεια τη σεζόν, έτσι. Εκτός από κάποια διαστήματα. Δηλαδή, αν σου ρωτούσα να μου πεις έναν ηγέτη από τον περσινό ΠΑΟΚ, νομίζω κατευθείαν το μυαλό σου θα πάει στον Phil Goss. Και όχι στο Lucky Jones. Η αλήθεια είναι ότι με την έλευση του Goss, αν και ο Lucky Jones έκανε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα, στην συνέχεια κάπως μετριάστηκε. Είχε μεταπτώσει η απόδοσή του. Η απόδοσή του και στη συνέχεια πάλι, ειδικά στα παιχνίδια με τον Προμηθέα, επειδή ο Ηλίας Παπαθεοδόρου το σήκωνε από τον πάγκο. Στα παιχνίδια με τον Προμηθέα, δηλαδή στο κλείσιμο τη. Η μεταγραφή ο Πέτε Γουέι, οπότε μοιράστηκε κάπως ο χρόνο. Ήταν πάρα πολύ καλός. Γι' αυτό άλλωστε και στη συνολική στατιστική ήταν ο παίκτης με το υψηλότερο ranking του ΠΑΟΚ. Βέβαια, με την έλευση του Goss, και νομίζω έτσι όπως έστησε στη συνέχεια το παιχνίδι ο Ηλίας Παπαθεοδόρου επάνω στον Αμερικάνο Γκάρ, νομίζω ότι βόλευε περισσότερο και το στυλ της ομάδας με τον τρόπο που έπαιζε επάνω στο Phil Goss, ο οποίος πραγματικά είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι παρέμεινε στον ΠΑΟΚ και τη νέα σεζόν. Αλλά τα χαρακτηριστικά του ηγέτη θεωρώ ότι ο Lucky Jones το διαθέτει. Έχει πολύ τρέλα καταρχάς. Στον Προμηθέα το έχει δείξει πολύ περισσότερο από ότι στον ΠΑΟΚ αυτό. Εντάξει, βέβαια στον Προμηθέα είχε παίξει και λιγότερα παιχνίδια, αλλά ναι. Δεν μπορώ να θεωρήσω μέτρια ή άσχημη την περσινή σεζόν του Lucky Jones. Όχι, σε καμία περίπτωση, απλά δεν ήταν το πρώτο βιολί της περσινής ομάδας. Ναι, όπως θα περίμενα. Από την έλευση του Phil Goss και μετά, όντως δεν ήταν το πρώτο το βιολί, γιατί την μπαγκέτα στην συνέχεια πήρε ο Αμερικάνος point guard. Αλλά όσο έλειπε ο Goss, νομίζω ότι ο Lucky Jones ήταν ό,τι καλύτερο είχε να δείξει ο ΠΑΟΚ, ό,τι πιο σταθερό για την ακρίβεια είχε να δείξει ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Μαργαρίτη στην απόδοση των παικτών. Είναι ένας παίκτης πάντως ο Lucky Jones, ο οποίος μπορεί να κάνει πολλές δουλειές μέσα στο πάρκε. Μπορεί να παίξει άμυνα, άλλωστε αυτό είναι και το δυνατό του σημείο, όπως είχε πει και ο ίδιος όταν είχε έρθει στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις. Είχε πει ότι το δυνατό μου στοιχείο είναι η άμυνα και είμαι ευχαριστημένος, είμαι ευτυχισμένος για το γεγονός ότι θα βρίσκομαι σε μια ομάδα με συμπαίκτες οι οποίοι επίσης παίζουν πολύ καλή και δυνατή άμυνα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αποστάρει. Έχει πολύ καλά αθλητικά προσόντα, μπορεί να βοηθήσει στο κομμάτι το rebound, μπορεί να μαρκάρει ψηλότερο αντίπαλο, είναι πολύ αθλητικός, πάρα πολύ είναι αθλητικό παιδί, μπορεί να σουτάρει,
Εντάξει, δεν λέω να πάρει την μπάλα πίσω από το screen, να βγει επάνω του ψηλός και να σηκωθεί δύο μέτρα, ας πούμε, να σουτάρει πάνω από τα χέρια του ψηλού. Εντάξει, αυτό δεν το έχει πολύ το σουτ, αλλά το στατικό το σουτάκι να βγει από το σύστημα, είτε στη γωνία, είτε στις 45 μοίρες εκεί στον αγκώνα του τριπόντου που λέμε, ή από την κορυφή να βγει, νομίζω ότι έχει ένα καλό και αξιόπιστο τρίποντο με αρκετά αξιοπρεπές ποσοστό. Γι' αυτό και ο Βαγγέλης Αγγέλου τον ήθελε στην ομάδα, γιατί γνωρίζει το πόσο μεγάλη συνεισφορά έχει σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε και μέσα στο παρκέ, για το πώς θα δέσει μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, πώς θα αφομοιώσει την αγωνιστική φιλοσοφία του coach Αγγέλου, τον οποίο βέβαια το γνωρίζει πολύ καλά από την κοινή του πορεία στον Προμηθέα, οπότε νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα να κατανοήσει τα όσα θέλει να μεταδώσει στην ομάδα ο Έλληνας coach. Αλλά μαζί με τον Μποχορίδη, το Φλιόν και το Βεργίνη, προσωπική εκτίμηση, νομίζω ότι αυτοί οι τέσσερις παίκτες θα είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχτεί ο Άρης και θα έχει έτσι μια μεγαλύτερη απέτηση ο coach Αγγέλου από τους υπόλοιπους. Γιατί αν το δούμε και πρακτικά, το επιθετικό παιχνίδι της ομάδας που θα στηριχτεί πάνω σε αυτούς, για να βάλουν δηλαδή στην εξίσωση το Μαγκή, τον Γκάιζερ που είναι καλή ψηλή, που είναι πολύ καλή ψηλή και καλή finishers, και παιδιά τα οποία μέσα στη ρακέτα, αν τροφοδοτηθούν σωστά, μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Ουσιαστικά οι μπάλες θα περάσουν πρώτα από τους συγκεκριμένους περιφερειακούς για να φτάσουν μέσα στο καλάθι. Άρα ο ρόλος τους θα είναι πολύ σημαντικός των τεσσάρων αυτών παιδιών, και του Μπορίς Νταλό φυσικά, τον οποίο τον είδαμε χθες στο διπλό που έπαιξε η ομάδα, να είναι ο ένας εκ των δύο point guard που χρησιμοποίησε ο Βαγγέλης Αγγέλου. Από τη μία ο Δημήτρης Φλιώνης, από την άλλη ο Μπορίς Νταλό. Στο τέτοιο, πάνω σε αυτούς θα πέσει το βάρος της οργάνωσης του παιχνιδιού. Λοιπόν, φτάσαμε αισίως στις 10.30. Κάναμε έτσι μια εισαγωγή με μπασκετικό Άρη. Είπαμε τα όσα μπορούμε να διακρίνουμε έτσι από τα νούμερα που έχουμε μπροστά μας. Μια ανάγνωση έτσι πολύ επιφανειακή, πολύ επιδερμική, με τα όσα έχουμε μπροστά μας από τους αριθμούς. 84-60 ήττα για τους κίτρινους από τον Παναθηναϊκό στο τρίτο φιλικό της προετοιμασίας τους. Υπενθυμίζω ότι έχουν προηγηθεί τα φιλικά με τον Ολυμπιακό και με την Καστοριά. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η ομάδα θα διανυκτερεύσει στην Πορταριά. Δεν θα ταλαιπωρηθούν δηλαδή οι παίκτες με το να επιστρέψουν από την πόλη του Βόλου στη Θεσσαλονίκη σήμερα για να ξυπνήσουν αύριο το πρωί να κάνουν προπόνηση. Θα διανυκτερεύσουν σήμερα εκεί. Πολύ ωραία η Πορταριά κιόλας. Είναι εξαιρετική και φαντάζομαι ότι θα έχει και καταπληκτική θερμοκρασία. Δεν θα είναι αυτή η λάβα, ας πούμε, που έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, σίγουρα, που μας έχει κουράσει πραγματικά. Έχει ωραίο φαγητό, και αλλά δεν ξέρω αν τους το επιτρέπει τώρα ο Βαγγέλου μετά από φιλικό παιχνίδι. Εντάξει, δεν θα πάνε να πιούνε τσίπουρα οι άνθρωποι, αλλά σίγουρα το γεύμα θα είναι έτσι πλούσιο, γιατί πρέπει οι παίκτες να τρέφονται σωστά μετά την προπόνηση ή τον αγώνα, γιατί το σώμα τους πραγματικά υποβάλλεται σε μια πολύ σκληρή δοκιμασία. Και αύριο λοιπόν η ομάδα με το καλό νωρίς το πρωί θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για να συνεχίσει και πάλι από την βάση της τη δουλειά. Λοιπόν, κύριε Καβαδία μου, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και να επιστρέφουμε με αγάπη Γαβριλίδου και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, στο οποίο υπάρχει πλούσια θεματολογία, θέματα. Βέβαια, για ανακατασκευή της τούμπας έχουμε πολύ ωραία αντιδράσεις. Ιβάν Σαββίδη, έτσι. Αγάπη Γαβριλίδου έρχεται δυναμικά μετά το διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή Μπαλαντέρ, Λίμπερο 107,4. Γιώργος Παναγιωτήδης και Γιάννης Παραπονιάρης εκτάκτος για αυτή την εβδομάδα πίσω από τα μικρόφωνα. Θα πάμε μαζί σας μέχρι και τις 12, έτσι με αυτές τις ωραίες χαουζιές που μας βάζει ο Βασίλης Καβαδίας. Χαουζ δεν είναι αυτή η μουσική, νομίζω, ναι, έτσι αυτό το περίεργο. Αρμόζει την ώρα. Το στυλάκι είναι ωραίο. Πάμε όμως κατευθείαν να δώσουμε την καλησπέρα μας στην αγάπη Γαβριλίδου, η οποία θα μας δώσει έτσι τα φώτα, μια εικόνα εμπεριστατωμένη για το τι ακριβώς συμβαίνει στο στρατόπεδο του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, αγάπη. Καλησπέρα σας, τι γίνεται? Καλά είμαστε, εσύ? Μια χαρά, εσύ? Καλά, μια χαρά. Νομίζω θα ήμασταν λίγο πιο ήρεμα αν δεν είχαν προηγηθεί έτσι, αν δεν είχε μάλλον προηγηθεί το γεγονός στη Νέα Σμύρνη. Γιατί κατά τα άλλα υπάρχει τεράστια ηρεμία από την Κυριακή το βράδυ. Mm-hmm. Ναι.
Δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει μια ευκαιρία, μια δυνατότητα για όλους να ξεκουραστούν. Mm-hmm. Στον ΠΑΟΚ προπόνηση ούτε και σήμερα δεν υπήρξε. Αύριο επιστροφή στο γήπεδο. Οπότε το θέμα που απασχολεί και απασχολεί πάρα πολύ τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και τους προβληματίζει και πραγματικά όλοι τους είναι επικεντρωμένοι εκεί είναι το θέμα με την φωτοβολίδα στη Νέα Σμύρνη. Αυτό βρίσκεται πρώτο νομίζω στην ατζέντα όλων. Είναι χαρακτηριστικό. Και ορθώς θα πω εγώ αγάπη, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Πάρα πολύ σωστά φυσικά, γιατί να σου πω κάτι Γιώργο, το πληρώσαμε τόσες φορές τα τελευταία χρόνια και κυρίως πέρσι, το πιο πρόσφατο παράδειγμα, έτσι. Που νομίζω ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένο το γεγονός ότι βγαίνει εκνευρισμός πλέον από τον ΠΑΟΚ και από τον Ιβάν Σαββίδη, νομίζω... γιατί όταν το έχεις πάθει τόσες φορές δεν δικαιολογείται να το προκαλείς αυτό το πράγμα ξανά στην ομάδα σου. Έτσι ακριβώς. Μιλάμε για οπαδό του ΠΑΟΚ, έτσι. Αν μιλάμε γι' αυτό, γιατί και αυτό ελέγχεται. Έτσι, παίζει πολύ το σενάριο της προβοκάτσιας, διότι υπάρχουν λόγοι που να οδηγούν εκεί έτσι, χωρίς να θέλουμε να το παίζουμε συνωμοσιολόγοι. Τα λέγαμε και χθες. Και το timing που έγινε αυτό πριν από ένα ντέρμπι με την ΑΕΚ, και ενώ ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά στο σκορ σε ένα παιχνίδι πολύ ήρεμο κατά τα άλλα, σε ένα γήπεδο που ποτέ δεν έχουν προκληθεί επεισόδια έτσι, ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων που έχουν άριστες σχέσεις, έως και φιλικές μπορούμε να πούμε. Προκαλεί έτσι. Πάντως, ό,τι και αν είναι, είτε είναι θέμα προβοκάτσιας, είτε ήταν από έναν οπαδό του ΠΑΟΚ φερόμενο ανεγκέφαλο, έτσι, ηλίθιο όπως το χαρακτήρισε και ο Κυριάκος Κυριάκος, ο υπεύθυνος επικοινωνίας ΠΑΟΚ. Ό,τι και αν είναι, νομίζω έγινε ό,τι έγινε. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο θύμα, κάποιο τραυματισμό σοβαρό. Έτσι. Αυτό είναι το θετικό στην υπόθεση και βέβαια αποτύχει συνέβη αυτό εκεί που έπεσε η φωτοβολίδα. Το θέμα είναι επιτέλους κάποια στιγμή να πάρθουν μέτρα ώστε να μην συμβαίνει αυτό. Και όχι μετά να γινόμαστε μετά χρυσόν προφήτες και να βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια. Επιτέλους να σταματήσουν οι συγκεκριμένοι να μπαίνουν στα γήπεδα. Από όπου και αν προέρχονται. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα για παραδειγματικές τιμωρίες. Προσωπικά πιστεύω πλέον ότι δεν είναι λύση το να βρίσκεται ο ένοχος ή τέλος πάντων να γίνεται μια απλή κουβέντα. Πιστεύω ότι είναι ώρα για δραστικά μέτρα πλέον. Γιατί, όχι για κανέναν λόγο, γιατί δεν έχουν πετύχει τα υπόλοιπα, έτσι. Έτσι, τα έχουμε τόσα χρόνια που... Ναι. Ναι, ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, στον ΠΑΟΚ υπάρχει ξεκάθαρη εντολή από τον Ιβάν Σαββίδη να βρεθεί αυτός που το έχει κάνει αυτό και να διερευνηθούν έτσι τα αίτια για τον... και οι λόγοι για τον οποίο το έκανε αυτό. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και από την αστυνομία και από την ΠΑΕ, στη συνεργασία και με την ασφάλεια της ομάδας. Γενικότερα υπάρχουν έλεγχοι στα βίντεο, φωτογραφίες, υλικό από διάφορες κάμερες, μαρτυρίες και προσπαθούν έτσι στον ΠΑΟΚ να βρούνε αυτόν που το έκανε αυτό το πράγμα και στη συνέχεια να ακολουθήσουν όσα είναι να ακολουθήσουν. Από εκεί και πέρα. Αγάπη, να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι, ναι. Ευσταθεί η πληροφορία ότι στην ομάδα σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο να μην ξαναζητήσουν εισιτήρια για εκτός έδρας αναμέτρηση προκειμένου να κόψουν μία και διαπαντός αυτά τα περιστατικά για να μην μπαίνουν δηλαδή και στη διαδικασία κάποιος να θεωρήσει ότι μπορεί να γίνει και προβοκάτσια. Να εξαλείψουν δηλαδή τις όποιες πιθανότητες. Γιατί είδαμε στο διαδικτύο, διαβάσαμε ένα τέτοιο ρεπορτάζ το οποίο το μετέφερε σαν σκέψη των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Ισχύει, ναι. Αυτό βγαίνει από τον ΠΑΟΚ από σήμερα το μεσημέρι, ότι υπάρχει μία σκέψη και νομίζω ότι από τη στιγμή που βγαίνει αυτό προς τα έξω, mm-hmm. από τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά και στο να γίνει. Mm-hmm. Μία από τις σκέψεις που υπάρχουν τέλος πάντων είναι το να μην ξαναζητήσουν εισιτήρια. Βέβαια. Ναι. Να μας πεις την άποψή σου, αγάπη, γι' αυτό, γιατί θα ήθελα και εγώ να πω την άποψή μου σχετικά με αυτό. Λοιπόν, προσωπικά συμφωνώ. Πραγματικά, επειδή έτυχε να δουλεύω και την ώρα στο site και να βλέπω και σχόλια που υπήρχε από τον κόσμο και γενικότερα την αντίδραση, μπορώ να πω ότι ο κόσμος είναι μοιρασμένος. Είναι πολλοί αυτοί που συμφωνούν, είναι και πολλοί αυτοί που προφανώς διαφωνούν. Προσωπικά συμφωνώ στη λογική που σας έλεγα πριν, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ένα δίμηνο, θα πω, με αγώνες κρίσιμους και στην Τούμπα και εκτός. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να ρισκάρει οτιδήποτε, είτε προέρχεται από παδό του ΠΑΟΚ, είτε προέρχεται από προβοκάτσια και είναι κάτι συντονισμένο, δεν μπορεί ξανά να την πάθει από αυτό το πράγμα. Και ο φόβος ο δικός μου δεν έχει να κάνει τόσο με την έδρα,
όσο με τις αφαιρέσεις βαθμών. Μιλάμε τώρα να το πλέον οριακά. Καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι και νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, και δεν θέλω πραγματικά ούτε να λαϊκίσω, ούτε να φαμε προβολική, αλλά πραγματικά είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο στόχαστρο από το ξεκίνημα της χρονιάς για το οτιδήποτε, είτε αγωνιστικό είτε εξωαγωνιστικό. Και το κάθε τι που μπορείς να δώσεις την ευκαιρία σε κάποιον να κάνει κακό στο σύλλογο αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε στην άκρη. Γι' αυτό σε αυτή τη φάση είμαι υπέρ. Ναι. Εγώ. Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω εν μέρη, γιατί όμως. Γιατί προσωπικά πιστεύω ότι με το να μην δώσει στήρα, να μην πάει δηλαδή κανένας οπαδός του ΠΑΟΚ στο γήπεδο, δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα. Γιατί το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε αγώνα στην Τούμπα. Δηλαδή θα κλείσει και η Τούμπα να μην υπάρχει ο συγκεκριμένος φόβος. Το θέμα πιστεύω ότι πρέπει να ελέγξει καλύτερα ο ΠΑΟΚ σε συνεργασία με την αστυνομία και με την ασφάλεια της ΠΑΕ. Κατά πόσο είναι αυτό δυνατόν, βέβαια δεν ξέρω για να συμβεί. Να ελέγχει το πού πηγαίνουν τα εισιτήρια. Ειδικότερα στα εκτός έδρας, τα εισιτήρια είναι 200, 500, 800, όπως είδαμε στη Νέα Σμύρνη. Νομίζω θα μπορούσε να υπάρχει ένας έστω μερικός έλεγχος για το πού πηγαίνουν τα εισιτήρια, ποιοι είναι μες στο γήπεδο, έτσι. Γιατί το να κοπεί μαχαίρι και να πεις δεν πηγαίνει κανείς στο γήπεδο. Δηλαδή να αποβάλει την πλειοψηφία του κοινού που είναι υγιές κοινό, το οποίο θέλει να παρακολουθεί απλά την ομάδα του και να την υποστηρίζει για 2, 3, 10, πόσοι είναι οι συγκεκριμένοι ανεγκέφαλοι που δημιουργούν το πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι έτσι λύνει το πρόβλημα. Απλά νομίζω ότι αυτή είναι η πιο άμεση λύση που μπορεί να υπάρχει για τον ΠΑΟΚ, με δεδομένο ότι ακολουθούν αυτοί οι σημαντικοί αγώνες και δεν θέλει κανείς να ρισκάρει το παραμικρό. Ναι. Ναι, έτσι είναι. Και πιστεύω, είναι δραστική, αν μη τι άλλο, είναι δραστική. Αγάπη, η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό. Πιστεύω ότι θα είναι ένα ταρακούνημα, εφόσον εφαρμοστεί, θα είναι ένα ταρακούνημα. Γιατί δυστυχώς τη μία χαζομάρα την πληρώνουν όλοι. Τη χαζομάρα του ενός την πληρώνουν όλοι. Και αυτό είδαμε είναι πολύ και τον υφυπουργό αθλητισμού, τον Γιώργο Βασιλιάδη, προχθές, την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, να δηλώνει ότι από φέτος θα επανέλθουν οι μετακινήσεις οπαδών, έτσι. Ναι, μιλάμε τώρα ότι βγήκε και έκανε αυτή τη δήλωση σε μια φάση όπου στην ουσία του πράγματος δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι. Δηλαδή από τότε που απαγορεύτηκαν οι οργανωμένες μετακινήσεις μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι. Για να πεις ότι πλέον είμαι έτοιμος για να επιτρέψω να γίνονται ξανά μετακινήσεις. Mm-hmm. Για να το πεις αυτό το πράγμα πρέπει να μπορείς να εγγυηθείς ότι όλα θα κλείνουν ομαλά. Και ότι πλέον υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που θα ακολουθείτε και θα μπορούν να προβληθούν όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να βάλει το χέρι στη φωτιά, βγάζοντας τον ΠΑΟΚ εκτός, ότι σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν θα υπάρχει θέμα. Βέβαια, έτσι είναι. Εφόσον δεν έχουν ληφθεί μέτρα απαραίτητα, ώστε να πούμε ότι επιτέλους όντως κάτι αλλάζει δραματικά και θα μπορεί να συμβεί αυτό, δεν νομίζω κι εγώ ότι μπορεί όντως να συμβεί σε αυτή τη φάση. Απλά νομίζω ότι στην περίπτωση του ΠΑΟΚ είναι τόσο μεγάλος ο προβληματισμός και ο εκνευρισμός, κυρίως από την Κυριακή και μετά. Γιατί είναι η ομάδα που το έχει πληρώσει περισσότερο από όλους όλο αυτό τον καιρό, όλο αυτό το πράγμα, με αφαιρέσεις βαθμών, με κυκλισμένο των θυρών και γενικότερα, δηλαδή την Κυριακή όταν έγινε αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να συλλάβει το μυαλό μας ότι συνέβη αυτό, ειδικότερα στη Νέα Σμύρνη, βέβαια πουθενά δεν πρέπει να συμβαίνει, αλλά είναι αυτό που είπες και εσύ πριν, ότι συνέβη σε ένα γήπεδο όπου κάθε χρόνο υπάρχει παρουσία από οξείδων. Φέτος υπήρχε περισσότερος κόσμος από κάθε άλλη χρονιά. Η ατμόσφαιρα ήταν φανταστική από πριν το παιχνίδι. Μιλάμε για μια Νέα Σμύρνη όπου έξω από το γήπεδο την Κυριακή πουλούσαν οι φανέλες του ΠΑΟΚ και μπλούζες του ΠΑΟΚ μέσα στη Νέα Σμύρνη. Ήταν εντελώς διαφορετικό το κλίμα. Δεν μπορώ εγώ να διανοηθώ ότι έγινε αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι αδιανόητο. Πολύ μεγάλος. Γιατί μιλάμε για ένα γήπεδο που πραγματικά κάθε χρόνο έχει παρουσία. Ένα γήπεδο που ουσιαστικά σου ανοίγει θύρα μόνο για σένα, για να πας, να δει ο κόσμος το παιχνίδι και να έχεις τον κόσμο σου εκεί. Δηλαδή, πραγματικά, με αυτό που έχουμε δει τώρα από την Κυριακή, δεν νομίζω ότι βάζεις το χέρι στη φωτιά ότι και στην Κρήτη, την τρίτη αγωνιστική με τον Όφη, όπου επίσης και πάλι φιλικό είναι μια... γήπεδο, έτσι. Ακριβώς, ότι δεν θα γίνει κάτι. Και αυτό είναι ακριβώς που φοβούνται στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός αυτό καθ' αυτό. Αυτή η δόση σκέψη, το να μην ζητήσουν ξανά εισιτήρια, νομίζω φαίνεται το πόσο πολύ πιστεύουν ότι έστω αυτό μπορεί σε κάποια φάση να βοηθήσει, γιατί ακολουθούν και παιχνίδια σε έδρες που είναι φαινομενικά πιο εύκολα από την άποψη, ας πούμε, Όφη, ωραία. Μετά όμως έχεις ντέρμπι στην Τούμπα, τα οποία δεν μπορείς να τα ρισκάρεις. Ναι, είναι το ΠΑΟΚ αμέσως μετά. Ναι.
Οπότε το να παίξει κλεισμένο το θυρών σε ένα τέτοιο παιχνίδι και με όλα όσα έχουν προηγηθεί έτσι, δεν νομίζω ότι θα ήταν καθόλου καλό. Απλά εγώ νομίζω ότι γενικότερα είναι ένα μέτρο που σίγουρα δεν αφήνει κανένα ικανοποιημένο, γιατί κανένας δεν θέλει να είναι μακριά από την ομάδα σε εκτός έδρας παιχνίδια. Όλοι θέλουν, εφόσον έχουν δυνατότητα, να είναι δίπλα στην ομάδα. Αλλά ίσως πρέπει να βάλουμε όλοι μυαλό, να είμαστε όλοι πιο έτοιμοι για αυτά τα πράγματα, να μάθουν όλοι ότι επιτέλους υπάρχουν και κάποια όρια και ότι όταν κάνεις κάτι θα υπάρχουν κάποιες συνέπειες. Θα υπάρχει και τιμωρία. Αυτό. Έτσι. Γιατί να... την έχεις πάθει μία, την έχεις πάθει δύο, την έχεις πάθει τρεις, δεν δικαιολογείται πλέον σε αυτή τη φάση και σε μία χρονιά που δεν συγχωρείται τίποτα. Και είναι όλο ωριακά. Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Πάντως, αγάπη, για να τα αφήσουμε αυτά στην άκρη, δυστυχώς κυριαρχούν στην ατζέντα. Δυστυχώς δεν θα πρέπει να είναι αυτά τα θέματα που θα συζητάμε, αλλά για ποδόσφαιρο. Αλλά δυστυχώς. Αναφορικά τώρα με το θέμα αυτό που προέκυψε σχετικά με την ανακατασκευή της Τούμπας, έτσι, η ΔΕΘ πλησιάζει. Δεν ξέρω αν περιμέναμε κάτι τόσο μεγάλο, αν μου επιτρέπεις. Νομίζω ότι λίγο αυτό έχει να κάνει και με το timing, ναι. Αυτό που λες ακριβώς. Εγώ πάντα σε αυτά τα πράγματα κρατάω μικρό καλάθι, από την άποψη ότι εδώ ακούμε εξαγγελίες και υποσχέσεις για άλλα και άλλα και μετά την έκθεση δεν γίνεται τίποτα. Πόσο μάλλον στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχει ένα κλίμα που βγαίνει, μάλλον είναι κυβερνητικό ρεπορτάζ, προκύπτει από την Αθήνα, ότι στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητηθούν στην ΔΕΘ και γενικότερα θα υπάρξουν εξαγγελίες, είναι και το θέμα της Τούμπας, ο περιβάλλοντας χώρος της Τούμπας που ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, είναι ένα γραφειοκρατικό θέμα, συγγνώμη, που από πέρσι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε ως στόχο φέτος να ξεκινήσει την ανακατασκευή της Τούμπας, ωστόσο αυτό το ζήτημα δεν το επέτρεψε αυτό. Και υπάρχει, αυτό που βγαίνει από Αθήνα είναι ότι θα ξεκινήσει μια νέα συζήτηση για να λυθεί άμεσα το θέμα αυτό το γραφειοκρατικό και να προχωρήσει φυσικά η κατασκευή του νέου γηπέδου. Απλά σας λέω, ειλικρινά, προτιμώ να κρατάω μικροκαλάθι, ας έρθει το Σαββατοκύριακο, ας γίνει μια συζήτηση να γίνει και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα προκύψει και αν θα υπάρξει εξέλιξη. Γιατί και από πέρσι υπήρξαν εξαγγελίες για το συγκεκριμένο θέμα και υποσχέσεις πάρα πολύ μεγάλες. Αλλά έχει περάσει ένας χρόνος περίπου και ενώ πολλοί περίμεναν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ να παίζει το καφτατζόγλιο, δεν έγινε αυτό. Δεν και όχι με φταίξιμο του ΠΑΟΚ. Έτσι. Δεν αποκλείεται να δούμε πάλι τον Αλέξη Τσίπρα και τον Πανοκαμένο εκεί στο στάντ του ΠΑΟΚ με φανέλες, να κάνουν τις εξαγγελίες γνωστές. Αλλά το θέμα είναι ότι θα περάσει η ΔΕΘ και μετά το τι από αυτά θα δούμε να γίνεται στην πράξη. Πάνω από την Λάρισα είμαστε ΠΑΟΚ. Να έχουμε κάτι ανάλογο και φέτος, κάποια ανάλογη δήλωση κάτι. Ναι, τα περιμένουμε αυτά. Από εκεί και πέρα στα αγωνιστικά είπαμε έρχεται και ο Καρέλης αύριο, έτσι, να σωματωθεί στις προπονήσεις. Ο Καρέλης είναι εδώ και λίγες ώρες στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αύριο θα βρεθεί στην Τούμπα αρχικά για τις συνεντεύξεις και τις φωτογράφεις στην κλασική που κάνει ο ΠΑΟΚ, γιατί φυσικά αυτή η μεταγραφή δεν ανακοινώθηκε όπως οι προηγούμενες, γιατί δεν υπήρχε μια μάχη με τον χρόνο για να ανακοινωθεί μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Οπότε αύριο αναμένεται να βρεθεί στην Τούμπα για να γίνουν έτσι όλες τις διαδικασίες που ακολουθούνται στον ΠΑΟΚ και κατόπιν θα βρεθεί και στην προπόνηση της ομάδας, η ομάδα που επιστρέφει μετά από διήμερο ρεπό και σιγά σιγά έτσι θα μπει και αυτός στο κλίμα. Το θετικό με τον Καρέλη είναι ότι από πλευράς φυσικής κατάστασης και γενικότερα προετοιμασίας είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Γιατί είχε ακολουθήσει την προετοιμασία της Γκένκ, είχε παίξει και σε ένα επίσημο παιχνίδι με τη Φόλα S, αν θυμάμαι καλά, στο Europa League, οπότε είναι σε καλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα προφανώς θα χρειαστεί ένα διάστημα προσαρμογής, κυρίως για να προσαρμοστεί στα τακτικά θέλω του Ρασβάν Λουτσέσκου, γιατί ο Λουτσέσκου είναι από τους προπονητές που θέλουν να δίνουν κάποιο χρόνο στον παίκτη και σταδιακά να τον βάλουν και στην ομάδα να παίζει στους αγώνες και να είναι κανονικά διαθέσιμος. Από εκεί και πέρα θα δούμε, πιστεύω, σιγά σιγά τον Βέρμπλουμ να ανεβάζει τροφές. Έτσι και αλλιώς τις τελευταίες ημέρες ακολουθούσε δικό του ατομικό πρόγραμμα στην ομάδα, πιο εντατικό, για να ανεβάσει σιγά σιγά ρυθμούς. Γιατί η εικόνα του στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη στην Τούμπα, νομίζω, ήταν ενδεικτική ότι δεν είναι έτοιμος, δεν είναι ακόμη σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Έχει μπροστά του και σου δώσει μια μισή εβδομάδα περίπου για τον αγώνα με τον Όφη, οπότε και αυτός ανεβάζει στροφές και από εκεί και πέρα θέματα τραυματισμών δεν υπάρχουν, υπάρχουν απουσίες των διεθνών φυσικά που θα επιστρέψουν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, αλλά από αύριο υπάρχει επιστροφή στο γήπεδο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει ενδεχόμενο να δώσει φιλικό παιχνίδι μέσα στο Κυριακό, γιατί αρκετές ομάδες θα το κάνουν, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι τόσο φορτωμένος με αγώνες και αυτό το διάστημα είναι ευκαιρία και για αποφόρτιση για τους παίκτες. Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι κιόλας, έτσι. Ναι, δύσκολα να δούμε κάποιο φιλικό. Δεν υπάρχει αυτή η σκέψη προς το παρόν. Και δεν νομίζω ότι πρόκειται να αλλάξει και αυτό τις επόμενες ημέρες. Οπότε θα υπάρξει έτσι μια ευκαιρία για προπονήσεις και από εκεί και πέρα και για ξεκούραση, νομίζω κυρίως ψυχολογική για τους παίκτες, γιατί όλοι οι αγώνες ήταν συνεχόμενοι, ήταν μεγάλος βαθμός δυσκολίας, ήταν οι στόχοι πολύ σημαντικοί. Οπότε προφανώς θέλουν και αυτοί λίγο χρόνο έτσι για αποφόρτιση. Για να γυρίσει και το μυαλό προς το στόχο του πρωταθλήματος πλέον σιγά σιγά. Ακριβώς, ακριβώς. Το παιχνίδι με τον Όφη ορίστηκε σήμερα το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, στις 6:15. Ναι. Ναι, στην Κρήτη, Σάββατο λοιπόν παίζει ο ΠΑΟΚ, γιατί μετά την Πέμπτη είναι το παιχνίδι με την Τζέλσι στην Τούμπα. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις για αυτό το παιχνίδι, για τα εισιτήρια και πραγματικά καθημερινές ερωτήσεις. Νομίζω, Γιώργο, και εσύ θα το έχεις αντιληφθεί αυτό. Ναι, πράγματι. Είναι τεράστια αγωνία του κόσμου και είναι θα είναι πάρα πολύ λίγα τα εισιτήρια, έτσι. Αυτό είναι, θα είναι πάρα πολύ λίγα τα εισιτήρια και είναι ενδεικτικό ότι ο κόσμος ρωτάει από τώρα και μιλάμε ότι έχουμε μπροστά μας δύο εβδομάδες. Είναι τεράστια η αγωνία για αυτό το παιχνίδι. Και ακολουθεί τρεις μέρες μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Έτσι, το Σαββατοκύριακο, Κυριακή λογικά θα γίνει το μάτς εκείνο. Είναι Πέμπτη με την Τζέλσι και Κυριακή με την ΑΕΚ. Ναι. Καλά, είναι ξεκινώντας από το παιχνίδι με τον Όφη. Είναι ένας μήνας που τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα Πέμπτη Κυριακή με μια διακοπή μικρή. Αλλά τα παιχνίδια όλα είναι φωτιά. Δηλαδή είναι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, μετά στη συνέχεια είναι Άρης. Είναι πολύ δύσκολα τα παιχνίδια και νομίζω ότι εκεί θα φανεί και το βάθος που υπάρχει στον ΠΑΟΚ φέτος και γενικότερα οι λύσεις που θα έχει ο Λουτσέσκου και το rotation που πλέον θα μπορεί να κάνει κανονικά. Και νομίζω ότι η ανάγκη αυτή φαίνεται και το γεγονός από την εικόνα περισσότερο του Βιερίνια, χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο οποίος στο ξεκίνημα ήταν σε καλή κατάσταση, ήρθε ο τραυματισμός, δεν έχει μπορέσει να επανέλθει. Η εικόνα του, νομίζω, στα τρία τελευταία παιχνίδια ήταν πολύ κακή. Ναι. Και γι' αυτό θα είναι έτσι μια καλή ευκαιρία τώρα να πάρει ανάπτυξη. Και φυσικά μετά με την επιστροφή υπάρχει και ο Τόσκα, ο οποίος θα έχει πολλές προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ και προφανώς θα αποτελεί και αξιόπιστη λύση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, προσπαθούμε να δω αν ξεχνάμε. Για το θέμα αυτό με την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συλλόγων, την European Club Association, που ξαναμπήκε ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν θες να μας πεις κάτι, γιατί είχε γίνει μεγάλος ντόρος τότε. Εκείνο το διάστημα μετά τα γεγονότα του ντέρμπι με την ΑΕΚ και όσα δημοσιεύματα υπήρχαν κατά του Ιβάν Σαββίδη, είχε παίξει πολύ και αυτό, το ότι αυτή η Ομοσπονδία είχε αποβάλει τον ΠΑΟΚ τότε. Σήμερα είδαμε να ξαναμπαίνει ο ΠΑΟΚ. Καλά, τότε είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι ο ΠΑΟΚ είναι οριστικά εκτός και ότι βγήκε μεγάλο κακό τον ΠΑΟΚ. Λες και τον απέβαλε η UEFA και η FIFA, έγραφαν όλοι τότε. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή ήταν ένα κλίμα πραγματικά που σου προκαλούσε ερωτηματικά. Ωστόσο, από τότε ακόμη η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συλλόγων είχε σημειώσει ότι το μέτρο αυτό ήταν προσωρινό και ότι αυτό θα είχε ισχύ μέχρι τον φετινό Σεπτέμβρη. Και έτσι και έγινε. Βέβαια, πολλοί δεν ήθελαν να σταθούν σε αυτό, αλλά έτσι έγινε. Το επικοινωνιακό. Σήμερα, έτσι. Λοιπόν. Ναι, ήταν εκείνο το κλίμα που είχε επικρατήσει για εκείνο το δίμηνο, τρίμηνο, που όλα ήταν αρνητικά γύρω από τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αυτό κιόλας είχε κάνει την Ομοσπονδία να βγάλει τον ΠΑΟΚ εκτός λίστας και για όλα αυτά που είχαν γραφτεί τότε. Σήμερα, ωστόσο, στην λίστα που υπάρχει το όνομα του ΠΑΟΚ είναι μέσα, οπότε πλέον έχει επιστρέψει στην Ομοσπονδία. Και η ΑΕΚ επέστρεψε, έτσι, μετά από χρόνια. Ναι, χωρίς κανένα πρόβλημα. Εντάξει, είναι κάτι τυπικό που τότε είχε προκληθεί από διάφορες πλευρές, ας το πούμε έτσι. Είχε μεγαλοποιηθεί πολύ, ναι.
Αυτό θέμα. Και σήμερα βέβαια δεν γράφτηκε τόσο πολύ στην αρχή. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάτι τόσο σημαντικό. Νομίζω ότι τότε απλά είχε γίνει μεγάλη συζήτηση. Είναι απλά μία λίστα που υπάρχουν μέσα τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Ήταν μέσα ΠΟΚ, βγήκε για μερικούς μήνες, τώρα είναι ξανά πίσω. Και θέλω να... Ναι, πες μου. Πες μου. Ήθελα να σε ρωτήσω κλείνοντας, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, σχετικά με τη φωτογραφία αυτή που κυκλοφόρησε σήμερα από την UEFA με τους προπονητές κορυφαίους που είδαμε και τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο μέσα. Φοβερός. Έτσι. Φοβερός, δεν ξέρω. Δηλαδή, στον κόσμο του ΠΑΟΚ τι γεύση αφήνει. Ο άνθρωπος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα βρέθηκε στην ελίτ των προπονητών. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον ίδιο και για το ποδόσφαιρο της Πορτογαλίας. Μιλούσα με αφορμή αυτό με Πορτογάλους δημοσιογράφους που ήταν εδώ για το παιχνίδι με την Μπενφίκα και έτυχε σήμερα να συζητήσουμε για αυτό και μου έλεγαν ότι καταρχάς οι Πορτογάλοι το χαρακτηρίζουν το Κονσεϊσάο τρελό. Έχει ένα προφίλ ανθρώπου που δύσκολα μιλάει. Όπως τον ζήσαμε και εδώ νομίζω, έτσι. Μα είναι χαρακτηριστικό ότι πριν το παιχνίδι με την Μπενφίκα νομίζω όλοι μας του κάναμε ένα τηλέφωνο, του στείλαμε ένα μήνυμα για ένα σχόλιο για το παιχνίδι, για το ζευγάρι, για την Μπενφίκα, για οτιδήποτε. Και ούτε ένας δεν έχει καταφέρει να τον βρει και να συνομιλήσει και μία δήλωση να αποσπάσει. Νομίζω αυτό είναι ενδεικτικό. Μίλαμε για έναν ιδιόρυθμο χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι αυτοί οι χαρακτήρες είναι που ξεχωρίζουν κιόλας. Ο Κονσεϊσάο έχει καταφέρει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο σύντομα στην καριέρα του και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν σήμερα στην Ιόν, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στην Ελβετία. Με Αλέγκρι, Ζιντάν, Λοπετέγγι, όλη την αφρόκρεμα, Αντζελότη. Μουρίνιο που παρόλο που δεν διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας, το εκεί στη μέση ήταν πρώτος μπροστά. Ναι. Και ήταν εκεί ανάμεσα στην ελίτ, πάρα πολύ σημαντικό. Και πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπες και εσύ και για το σημαντικό. Στον ΠΑΟΚ το θεωρούν έναν άνθρωπο που έχει αφήσει τη σφραγίδα του στο σύλλογο. Και νομίζω ότι πάρα πολύ αυτό που λένε είναι ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει και θα είναι στον πάγκο της ομάδας ξανά. Νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο και έτσι πολλοί το σχολίασαν και στάθηκαν σε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες και από κόσμο στα social media αυτή τη φωτογραφία τη χαρακτηριστική που περιγράφουμε, που έτσι θεωρούν τον Κονσεϊσάο δικό τους άνθρωπο, που του λένε μπράβο. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν θα ξεχαστεί στην Τούμπα. Ήδη έχουν περάσει πολλά χρόνια. Μπορεί να το έχουμε φρέσκο, αλλά έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που ήταν στον ΠΑΟ και στην Τούμπα. Μια δεκαετία σχεδόν. Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που δέθηκε με την ομάδα, δέθηκε με το σύλλογο και γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να βρω κάποιον που έχει να πει κάτι αρνητικό για τον Κονσεϊσάο τώρα. Ναι, μετά από τόσο καιρό. Σπουδαία προσωπικότητα. Ναι. Αυτό ακριβώς. Ήταν μία από τις σπουδαίες προσωπικότητες τότε που έμεινε και νομίζω ότι θα έχει και συνέχεια. Και εύχομαι κιόλας, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος έχει να προσφέρει πάρα πολλά. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη καριέρα μπροστά του. Νομίζω ότι η Ιταλία του ταιριάζει πάρα πολύ. Σε πρώτη φάση προς Ιταλία τον βλέπω στην πορεία. Και γιατί όχι κάποια στιγμή να επιστρέψει και στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Αγάπη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, ναι, εφόσον δεν υπάρχει και κάτι άλλο. Όλα, ναι. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλή σας συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Καλώς βράδυ, καλή συνέχεια, αγάπη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κάναμε αυτή την ωραία κουβέντα με την Αγάπη Καβριλίδου. Μας είπε όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Ξεπεράσαμε για δύο λεπτάκια τις 11. Έχεις κάτι να μου πεις, Γιώργο μου, για πες το. Έχω να σου πω και πάλι για την Στοίχημαν. Στοίχημαν.gr, μέγας χορηγός και του ΠΑΟΚ. Βρείτε στοίχημαν.gr τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών και πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Έτσι, και το χορηγό της εκπομπής λίγο πριν πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα και αφού έχουμε συμπληρώσει την πρώτη ώρα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα και να επιστρέψουμε για την συνέχεια της εκπομπής. Επιστρέψαμε, Λίμπερο 107,4, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ με Γιώργο Παναγιωτήδη και Γιάννη Παραπονιάρη, εκτάκτος έτσι ενισχυμένη σύνθεση μέχρι και την Παρασκευή, την εβδομάδα δηλαδή που έχουμε μπροστά μας. Ακόμα είμαστε στις αρχές, Τρίτη 4 του Σεπτέμβρη σήμερα, με Βασίλη Καβαδία
στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Θα θεσμοθετηθεί αυτό, θα παίζει πάντα house guest η εκπομπή. Δεν ξέρω τώρα, είμαι και σε τέτοιο mood μάλλον που κολλάει πολύ, ας πούμε, στην ψυχολογία μου τώρα αυτός ο ρυθμός. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή με γραπτό. Μήνυμα, γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54526, 1,24 λεπτά του ευρώ η χρέωση του SMS, συν τις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον, ό,τι θέλετε να κουβεντιάσουμε, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας, πολύ ευχαρίστως να μας τα στείλετε εδώ στην εκπομπή, να τα δούμε. Λοιπόν, πάμε Γιώργο. Αφού μιλήσαμε και για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ με την βοήθεια της Αγάπης Γαβριλίδου που μας έδωσε έτσι μια εικόνα, μια συνολική εικόνα των όσων συμβαίνουν στο στρατόπεδο των Ασπρόμαυρων, πάμε λίγο και πάλι στον μπασκετικό Άρη, καθώς πριν από λίγες ώρες είχαμε την διακοπήσα Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη Άρη. Εκείνη δηλαδή η Γενική Συνέλευση που είχε ξεκινήσει στις 5 του Φλεβάρη του 2018 με αποκλειστικό θέμα την ΚΑΕ Άρης. Φυσικά το τότε με το σήμερα απέχουνε πολύ, καθώς τότε πραγματικά η ΚΑΕ Άρης είχε φτάσει σε ένα οριακό σημείο, είχε φτάσει σε ένα τελματικό στάδιο, καθώς η ανυπαρξία, η διοικητική ανυπαρξία του Νίκου Λάσκαρη την είχαν φέρει πραγματικά στο χείλος του γκρεμού και χρειαζόταν να μπουν κάποιοι άνθρωποι στη μέση προκειμένου να την επαναφέρουν σε ασφαλή μονοπάτια. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ο κύριος Γουλιέλμος και οι συνεργάτες του, οι οποίοι έκαναν την προσπάθεια, έβαλαν κάποια χρήματα στην ομάδα, βοήθησαν έτσι τους καλωσφαιριστές να πάρουν μια ψυχολογία, να τους δείξουν ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία στέκεται δίπλα τους και τους στηρίζει και μπορεί να τους παρέχει και κάποιες ανέσεις, ούτως ώστε αυτοί να κάνουν όσο το δυνατόν καλύτερα την δουλειά τους, γιατί όπως έχει πει και ο Βαγγέλης Αγγέλου σε τοποθέτησή του, όταν αναλάβαμε την ομάδα, δηλαδή μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία που ανέλαβε ο Βαγγέλης Αγγέλου, είπε χαρακτηριστικά, έχει πει χαρακτηριστικά ο coach του Άρη, ότι είχαμε αναλάβει μια ομάδα βιασμένη ψυχολογικά. Και αυτό ήταν αλήθεια, γιατί οι παίκτες σηκώνονταν το πρωί να πάνε στην προπόνηση, να πάνε στη δουλειά τους και πραγματικά δεν ήξεραν τι τους ξημερώνει. Απλήρωτοι πάντες, μια διοίκηση απούσα και με τον Νίκο Λάσκαρη να παίζει κρυφτό με έναν ολόκληρο σύλλογο της δυναμικής του Άρη. Στη διακοπήσα λοιπόν Γενική Συνέλευση που είχε γίνει τότε στις 5 του Φλεβάρη, ολοκληρώθηκε σήμερα και τυπικά η διαδικασία. Ουσιαστικά ο λόγος για τον οποίο συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Εραστέχνη Άρη ήταν για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και για να εγκρίνουν τις ενέργειες που είχε κάνει τότε η πενταμελής επιτροπή, η οποία είχε συσταθεί. Στην πενταμελή αυτή η επιτροπή την απαρτίζονταν αυτή η πενταμελής επιτροπή από τους κύριο Καπάζογλου, κύριο Ζεϊμπέκη, τον κύριο Αρβανίτη, τον πρόεδρο του Εραστέχνη, τον κύριο Γιάννη Ψηφίδη και τον νομικό τον κύριο Γρόλιο. Αυτοί ήταν οι πέντε άνθρωποι οι οποίοι είχαν αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να τίνουν μια χείρα βοήθειας στην ομάδα, να την βοηθήσουν ούτως ώστε να βγάλει την χρονιά, γιατί μη γελιόμαστε, ο Άρης είχε φτάσει σε οριακό επίπεδο πέρσι, είχε κινδυνεύσει και αγωνιστικά και αυτό φυσικά δεν περιποιεί τιμή για ένα σωματείο με την ιστορία και το μέγεθος του μπασκετικού Άρη, κυρίως στο μπασκετικό το κομμάτι, όπου ξέρουμε όλοι ποια είναι η πορεία του Άρη και ποιο είναι το στίγμα που έχει αφήσει όχι μόνο στο ελληνικό αλλά και στο παγκόσμιο μπάσκετ. Σήμερα λοιπόν, με την παρουσία και του κυρίου Γουλιέλμου, του νέου μεγαλομετόχου εδώ και κάποιους μήνες της ΚΑΕ, εγκρίθηκαν οι διαδικασίες και οι ενέργειες που είχε κάνει η τότε πενταμελής επιτροπή που είχε συσταθεί υπό τη σκέπη του ΑΣΥΓΜΑ, προκειμένου να υπάρχει και μια νομιμότητα στις ενέργειες που γινόταν. Γιατί ουσιαστικά εκείνοι οι άνθρωποι είχαν μπει σε διαδικασία να λειτουργούν σαν παράγοντες της ομάδας, σαν διοικούντες της ΚΑΕ, αλλά ουσιαστικά δεν ήτανε. Γιατί δεν είχε εγκριθεί ακόμα ούτε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η μεταβίβαση των μετοχών. Ακόμα δεν υπήρχε στο κάδρο ο κύριος Γουλιέλμος, αν και όσο είχε πει ο ίδιος, σκεφτότανε πολύ καιρό πριν
να μπει ενεργά και να συμμετέχει στα κοινά της ΚΑΕ, είτε σαν μεγαλομέτοχος, είτε σαν απλός Αριανός, ο οποίος ήθελε το καλύτερο για την ομάδα του. Αλλά μέχρι τότε δεν υπήρχε καμιά νόμιμη μεταβίβαση. Οι ιδιοκτήτες ήταν τα αδέρφια Λάσκαρη, ο Νίκος Λάσκαρης και ο Μάνος Λάσκαρης, ο οποίος είχε απομείνει για ένα διάστημα εδώ στην Θεσσαλονίκη εντελώς μόνος του και εντελώς ακατάλληλος για να διαχειριστεί ένα καράβι. Πού βρίσκονται τώρα? Σαν τον Άρη, είναι στην Αθήνα. Και συνεχίζουν, κάνουν είναι κάτι χωρίς να τρέχει τίποτα. Είναι στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, είναι στην Αθήνα. Ο Νίκος Λάσκαρης ακόμη έχει τα θέματα τα προσωπικά του να λύσει, τα δικαστικά. Με αυτή ακόμη με εκείνη την υπόθεση, έτσι, με τη δικαστική διαμάχη με τον Λετωνό επιχειρηματία. Να δούμε πού θα καταλήξει και ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Γενικά, για όσους ζήσαμε όλη αυτή την κατάσταση και φυσικά πάνω απ' όλα για τους φιλάθλους, οι οποίοι έβλεπαν την ομάδα σε αυτό το σημείο να παλεύει, δηλαδή για να διατηρηθεί στην Α1, ήταν πραγματικά πολύ σκληρό, οπότε δεν θέλουμε να τα θυμόμαστε, θέλουμε να τα διαγράψουμε από τη μνήμη μας, αλλά πρέπει αυτή η διαδικασία να μας κάνει δυνατότερους, πρέπει να μας κάνει σοφότερους και πρέπει να μας βάλει όλους να σκεφτόμαστε, να είμαστε επιφυλακτικοί και να κρατάμε πάντα μία πισινή, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάνω απ' όλα είναι το καλό της ομάδας, είναι το καλό αυτών των παιδιών τα οποία φορούν τη φανέλα του συλλόγου και αγωνίζονται σε κάθε παιχνίδι. Για να πάμε στα της Γενικής Συνέλευσης, ολοκληρώθηκε σήμερα και τυπικά αυτό το σκέλος. Όλα τα μέλη του ΑΣ ψήφισαν ότι αποδέχονται τις όποιες ενέργειες έγιναν τότε από αυτήν την πενταμελή επιτροπή. Οπότε και τυπικά έκλεισε αυτή η διαδικασία. Και στη συνέχεια, αφού στην αρχή μίλησε και ο πρόεδρος του Εραστέχνειου, ο κύριος Γιάννης Ψηφίδης, είπε, έτσι ουσιαστικά έκανε μια περίληψη των όσων προηγήθηκαν το πεντάμινο, από την ημέρα δηλαδή που έγινε αυτή η Γενική Συνέλευση μέχρι να αναλάβει ο κύριος Γουλιέλμος και στη συνέχεια να πάρει αυτός τις τύχες της ομάδας στην πλάτη του. Έκανε έτσι, έδωσε ένα μικρό ρεζουμέ των όσων προηγήθηκαν. Είπε για τις δράσεις του Εραστέχνη, ο οποίος τραντάχτηκε, όπως ήταν φυσικό, γιατί ο κάθε Εραστέχνης, ο κάθε ΑΣ είναι η μήτρα του κάθε συλλόγου. Από αυτόν ξεκινάνε τα πάντα. Αυτός έχει το 10% σε όλες τις ΠΑΕ, είτε τις ΚΑΕ. Οπότε ήταν αδύνατον να παραμείνει αδρανής, συν την κινητοποίηση του κόσμου του Άρη, οι οποίοι όλοι μαζί συνέπραξαν ώστε να υπάρξει αυτή η αλλαγή σκυτάλης στα διοικητικά. Και αφού έκανε αυτό το ρεζουμέ ο κ. Ψηφίδης, στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Γουλιέλμος, ο οποίος ουσιαστικά αυτοπαρουσιάστηκε στα μέλη του Εραστέχνη. Βέβαια και πριν από μία εβδομάδα το έκανε αυτό μέσω της συνέντευξης τύπου που έδωσε στο Μουσείο Μπάσκετ της ΚΑΕ Άρης. Σήμερα είχε και την δυνατότητα να συνομιλήσει με τα μέλη του Εραστέχνη, να τους πει ποιος είναι, ποια διαδικασία προηγήθηκε και τι κάνει από τη στιγμή που ανέλαβε μέχρι και σήμερα, ούτως ώστε να βοηθήσει την ΚΑΕ να μπει και πάλι σε ένα καθεστώς κανονικής λειτουργίας. Είπε ότι ο Άρης χρωστάει πάρα πολλά χρήματα και μάλιστα στην συνέντευξη τύπου είπε ότι αυτό το ποσό είναι στα 5 εκατομμύρια. Είπε όμως ότι όλο αυτό το χρέος έχει ρυθμιστεί, έχει διακανονιστεί, έχουν γίνει τα απαραίτητα κουρέματα, ούτως ώστε η ομάδα να αρχίσει σιγά σιγά να διευθετεί όλες αυτές τις υποθέσεις. Είπε ότι υπήρξε κόσμος, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν αυτή την προσπάθεια, γιατί από την πλευρά της η διοίκηση Γουλιέλμου μίλησε τη γλώσσα της αλήθειας στους ανθρώπους τους οποίους οφείλει, είτε αυτοί είναι παίκτες, είτε είναι προπονητές, είτε είναι προμηθευτές. Γενικότερα πήγε και τους κατέθεσε τα υπαρκτά στοιχεία και τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούσαν, γιατί η αλήθεια είναι όταν ανέλαβε η διοίκηση Γουλιέλμου, παρέλαβε καμένη γη που άφησε πίσω της η Λέλα Παλάσκαρη, όπως συνηθίσαμε να τη λέμε μετά τα όσα τραγικά είχαν συμβεί στην ομάδα που είχαν επηρεάσει στο ακέραιο και το αγωνιστικό τμήμα. Είπε ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν σε αυτή τη διαδικασία, έριξαν λίγο νερό στο κρασί τους, οι περισσότερες οφειλές έχουν
διακανονιστεί, έχουν ρυθμιστεί, έχουν συμβατοποιηθεί. Οπότε έχει ξεκινήσει έτσι μια διαδικασία ούτως ώστε σιγά σιγά να αρχίσει να μειώνεται αυτό το χρέος που υπάρχει από την ΚΑΕ ΑΡΙΣ προς τους πιστωτές της. Φυσικά υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα, υπάρχουν οι δόσεις του άρθρου 99, πάρα πολλά ζητήματα τα οποία και τρύπες οι οποίες πρέπει να καλύψει η ΚΑΕ, αλλά με σωστό προγραμματισμό, με σωστό κουμάντο, με νοικοκυριό θα είναι σε θέση ούτως ώστε να φέρουν την ομάδα και πάλι σε ασφαλή μονοπάτια. Γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά και ο κύριος Γουλιέλμος, δεν χρειάζονται πολλά λεφτά ούτως ώστε να μπορέσεις να ρυθμίσεις τις δουλειές σου. Φυσικά και το οικονομικό είναι το βασικότερο όλων, αλλά με σωστή διαχείριση, με σωστό κουμάντο, με καθαρές κουβέντες υπάρχει η δυνατότητα ούτως ώστε η ομάδα να επανέλθει και πάλι σε ένα καθεστώς κανονικότητας. Και είπε πλέον ότι και όσον αφορά το αγωνιστικό αλλά και όσον αφορά το διοικητικό, αυτή τη στιγμή η ΚΑΕ λειτουργεί εξαιρετικά, λειτουργεί στα πρότυπα τα οποία πρέπει να λειτουργεί μια ΚΑΕ, μια εταιρεία όπως είναι αυτή της ΚΑΕ ΑΡΙΣ, όπως επιτάσσει δηλαδή η ιστορία και το μέγεθος αυτού του συλλόγου. Στη συνέχεια μίλησε έτσι και με αρκετή εγκαρδιότητα, έκανε έτσι, είπε πολύ όμορφα λόγια όσον αφορά το όνειρό του για τον Άρη. Είπε ότι ο Άρης ήταν μια ιδέα, ο μπασκετικός Άρης ήταν μια ιδέα που ένωσε έναν ολόκληρο λαό και ουσιαστικά τον έκανε να πιστέψει σε αυτό, πέρα από την διαδικασία που μπήκε να διδάξει τον μπάσκετ σε όλους τους Έλληνες. Και μάλιστα μας μετέφερε και μια συνομιλία που είχε με τον κύριο Γιανακόπουλο, τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, το διοικητικό ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, σε μια συνάντηση σε ένα Δέλτα Σίγμα του ΕΣΑΚΕ. Του είχε πει: Δημήτρη, ναι, είσαι Παναθηναϊκός, αλλά είσαι και λίγο Άρης στα τελευταία. Και γύρισε και του είπε ο Γιανακόπουλος ότι ναι, λόγω αυτής της μεγάλης παράδοσης που έχτισε ο Άρης στο μπάσκετ με την αυτοκρατορία, πάντα είμαστε φύλα προσκύμενοι στην συγκεκριμένη ομάδα, γιατί ουσιαστικά αυτή ήταν η αφετηρία ούτως ώστε όλοι οι μπασκετόφιλοι να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο άθλημα, το άθλημα των ευγενών και των διανοούμενων, όπως το χαρακτήρισε το μπάσκετ ο κύριος Γουλιέλμος, και γενικότερα εξέφρασε και αυτός το όνειρο που έχει ούτως ώστε να δει και πάλι τον Άρη να γιγαντώνεται και να πρωταγωνιστεί και πάλι μέσα στις τέσσερις γραμμές. Και είπε κάτι επίσης σημαντικό, ότι μέσα στα επόμενα 5 χρόνια ο Άρης πρέπει να πάρει ένα τίτλο, είτε αυτός είναι το κύπελο είτε αυτός είναι το πρωτάθλημα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που οι κίτρινοι πανηγύρισαν ένα τρόπαιο. Οπότε μέσα στα πλάνα της διοίκησης είναι να δημιουργηθεί και ένας κορμός και μια ομάδα η οποία θα είναι σε θέση να υλοποιήσει αυτή τη σκέψη. Αυτά όσον αφορά την Γενική Συνέλευση. Δεν είχε πολύ κόσμο, είναι η αλήθεια. Είπαμε, συγκριτικά με το πώς ξεκίνησε τότε στις 5 του Φλεβάρη η Γενική Συνέλευση και πώς ολοκληρώθηκε, ήτανε δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Τότε υπήρχε αναβρασμός, υπήρχε πολύ άγχος, υπήρχε απογοήτευση, υπήρχε θλίψη για όλα όσα περνούσε η ομάδα από την διαχείριση Λάσκαρη, από την διοίκηση Λάσκαρη. Σήμερα τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά, πολύ πιο σίγουρα, σε πιο συγκεκριμένο μοτίβο, οπότε ολοκληρώθηκε και αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία έχουν μπροστά τους να κάνουν ο κύριος Γουλιέλμος και οι συνεργάτες του. Σιγά σιγά τα έχουν βάλει σε μία σειρά και έχει μία ροή το πράγμα, ούτως ώστε να μπορέσουν όλα να διευθετηθούν κάποια στιγμή και ο Άρης να αποτινάξει από πάνω του όλα τα βάρη του παρελθόντος. Αυτά από την Γενική Συνέλευση. Γενικότερα από το μπασκετικό ρεπορτάζ δεν προκύπτει κάτι άλλο. Το είπαμε και στην αρχή για το φιλικό με τον Παναθηναϊκό και την διανυκτέρευση σήμερα της ομάδας στην Πορταριά. Αύριο το πρωί θα επιστρέψει η αποστολή από τον Βόλο και θα συνεχίσει από εδώ την προετοιμασία της, τη δουλειά, καθώς ακολουθούν και άλλα φιλικά παιχνίδια για την ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου. Να δούμε και σε τι θέση, σε τι κατάσταση θα είναι και οι τραυματίες, ο Γκάρι Μαγκή και ο Δημήτρης Βεργίνης, οι οποίοι δεν ακολούθησαν την ομάδα, έμειναν εδώ και έκαναν
πρόγραμμα αποθεραπείας και φυσικά και οι δύο νεαρότεροι σε ηλικία. Ο Βουλγαρόπουλος, ο οποίος έχει μια ίωση, πιστεύω ότι αύριο θα είναι σε θέση και αυτός να μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης, και ο Κουρτίδης, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα στο αριστερό του γόνατο από την... από το βασικό στάδιο και όλα της προετοιμασίας. Θα δούμε λοιπόν από αύριο πώς θα κινηθεί η ομάδα, η οποία το τελευταίο διάστημα είναι σε φουλ ρυθμούς, είναι στο πικ της προετοιμασίας της, και όπως μας έλεγαν και χθες τα παιδιά του Άρη στην Άρης Open Day, κανονικά είμαστε αυτή τη στιγμή σε φουλ ρυθμό, δουλεύουμε με πολύ λεπτομέρεια, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην λεπτομέρεια και καθημερινά είναι μία μάχη ουσιαστικά, ούτως ώστε να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε, έτσι σταδιακά, για να είμαστε απόλυτα έτοιμοι όταν θα κληθούμε να παίξουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι μας. Αυτά όσον αφορά και το μπασκετικό ρεπορτάζ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να αναφέρουμε. Ναι, ήταν αυτή η Γενική Συνέλευση. Τώρα αύριο περιμένουμε την προπόνηση της ομάδας. Οπότε θα έχουμε έτσι μια καλύτερη εικόνα για το πώς θα αντιδράσει η ομάδα μετά και από το φιλικό. Νομίζω ότι ο Βαγγέλης Αγγέλου αύριο δεν θα ανεβάσει την ένταση, γιατί το φιλικό ήταν υψηλού επίπεδου, ήταν αρκετά απαιτητικό, οπότε ήταν μια πολύ δυνατή προπόνηση για τους παίκτες. Θα κινηθούν νομίζω οι κίτρινοι σε πιο χαλαρό ρυθμό και από την Πέμπτη θα είναι και πάλι σε θέση να ανεβάσουν στροφές. Αυτά όσον αφορά το μπασκετικό ρεπορτάζ. Και ενώ όσο μας έλεγες εσύ για ό,τι συνέβη στην Γενική Συνέλευση και για τα υπόλοιπα, η Λαμία ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Χακίμ Αστούρ. Mm-hmm. Από το πρωί έπωσε πολύ το θέμα. Ένα πρόσωπο, ναι, μια μεταγραφή έτσι, που προκάλεσε εντύπωση για τον Μαστούρ, ο οποίος πριν από 2-3 χρόνια συγκαταλεγόταν στα μεγαλύτερα αστέρια ανερχόμενα ταλέντα παγκοσμίως ο Μαροκινός. Φαίνεται ότι δεν είχε την προσδοκόμενη εξέλιξη. Η Μίλαν τον άφησε ελεύθερο χθες και σε ηλικία 20 ετών τον απέκτησε ως ελεύθερο η Λαμία. Από ό,τι διάβασα, θα πάρει ένα συμβόλαιο γύρω στις 200.000 ευρώ. Τώρα πώς θα το δώσω τα χρήματα η Λαμία, μπράβο, δεν το γνωρίζω ακριβώς. Σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση πάντως της ομάδας που δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά στο πρωτάθλημα. Και ο Μπάμπης Τενές αποτελεί παρελθόν από σήμερα. Ο Μπάμπης Τενές, ο οποίος έκανε ευθεία επίθεση στους δημοσιογράφους και είπε ότι αποτέλεσμα των όσων έγραφαν και των όσων έλεγαν είναι η απόλυσή του. Βέβαια. Ναι. Εντάξει, μετά από δύο τέτοιες εμφανίσεις. 3-0 ο Άρης, 3-1 ο Παναθηναϊκός. Ναι. Μπάμπι μου. Όχι παρέλαση, ούτε διακοπή δεν προλαβαίνω. Ναι, δηλαδή, σε παρακαλώ. Δηλαδή, αν και έκανε καλή χρονιά πέρσι, έτσι. Τέλος πάντων, πήρε και το Σκόνδρα η Λαμία σήμερα και άλλη σημαντική κίνηση. Ο Σκόνδρας, ο οποίος τον θυμόμαστε βεβαίως από την πορεία του σε Ατρόμητο και ΠΑΟΚ, την τελευταία διετία ήταν στη Σκωτία, στη Χάμιλτον. Είχε φύγει λίγο επεισοδιακά εκεί από τη σκοτσέζικη ομάδα τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί. Ο Σκόνδρας είναι 28 χρονών. Ήταν ελεύθερος. Ναι, είναι 28. Δεν του φαίνεται για μεγαλύτερο. Είχε ξεκινήσει νωρίς την καριέρα του στον Ατρόμητο. Στον ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν είχε μία ή δύο γεμάτη σεζόν, αν θυμάμαι καλά. Στο τέλος δεν είχε παίξει αρκετά την τελευταία χρονιά. Στη Σκωτία έφυγε λίγο με έναν επεισοδιακό τρόπο, γύρισε στην Ελλάδα κάπου στον Απρίλιο και ως ελεύθερος τώρα αποκτήθηκε από την Λαμία. Σημαντική κίνηση για να ενισχύσει το δεξιάκρο της άμυνας. Πάντως, έμπειρος παίκτης, ξέρει καλά το ελληνικό πρωτάθλημα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα και από τα νέα της Super League, έτσι, υπήρχε μια ανακοίνωση κατά της διαιτησίας για το χρησινόματο του Αγρίνιο από τον Οφή. Πολλά παράπονα για το μάτς με τον Πανετολικό από τους κριτικούς. Ζήτησαν δύο πέναλτι. Υπήρχε αποβολή του Νίκου Παδόπουλου από τον Πάγκο. Τα βλέπαμε και χθες εδώ παρέα. Ενώ δεν ξέρω αν θες να αναφέρουμε, ανακοινώθηκε σήμερα το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής από την Super League. Έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, 15 Σεπτεμβρίου, Σάββατο, όχι αυτό που μας έρχεται το επόμενο, θα ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα, επανέναρξη, με την τρίτη αγωνιστική. Με το μάτς του Όφη με τον Πάοκ θα ανοίξει η αυλαία. Σάββατο στις 6 και 4. Μετάδοση από την Νόβα του συγκεκριμένου παιχνιδιού και φυσικά εδώ από το Λίμπερο. Την ίδια μέρα στις 7 Απόλλων Σμύρνης Πας Γιάννενα από την ΕΡΤ αυτό το ματ. Στις 8.30 ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανιόνιο στο ΟΑΚΑ από την Νόβα. Και την Κυριακή στις 4 το πρώτο παιχνίδι Ξάνθη Πανετολικός στην ΕΡΤ. 6 και 4 το ΑΕΛ Παναθηναϊκός, ενδιαφέρον παιχνίδι. Από τα πιο ενδιαφέροντα της αγωνιστικής μπορώ να πω. Στην Νόβα και αυτό το ματ. Στις 7 Ατρόμητος Πας Λαμία στην ΕΡΤ.
Έχει ενδιαφέρον το πώς θα παρουσιαστεί η Λαμία λοιπόν με Μαστούρ και Σκόδρα που τα είπαμε και προηγουμένως. Ολυμπιακός υποδέχει τον Αστέρα Τρίπολη στο Καραϊσκάκι στις 8.30 από την Νόβα και αυτό το παιχνίδι. Ολυμπιακός γιατί παίζει τρίτο σέρι εντός? Θα σου το απαντήσω. Διότι υπήρχε θέμα με την έδρα του Πας Γιάννενα, το γήπεδο στους Ζωσιμάδες. Δεν ήταν έτοιμος ο Χλωτάπητας, δεν ήταν σε καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Γινόντουσαν κάποιες βελτιωτικές εργασίες και είχε ζητήσει ο Πας Γιάννενα να μπει κλειδάριθμο στην κλήρωση ώστε να παίξει τους τρεις πρώτους αγώνες του εκτός έδρας. Κατάλαβα. Οπότε το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής που έπαιξαν ο Ολυμπιακός Πας Γιάννενα στο Καραϊσκάκι θα γινόταν σε διαφορετική περίπτωση στα Γιάννενα. Έγινε στο Καραϊσκάκι, οπότε επωφελήθηκε από όλο αυτό ο Ολυμπιακός να δώσει τα τρία πρώτα παιχνίδια. Κατάλαβα. Του στο Καραϊσκάκι. Μάλιστα. Και τη Δευτέρα στις 7 Άρης Λεβαδιακός από την ΕΡΤ. Λόγω ΔΕΘ νομίζω πήγε σωστά Δευτέρα το παιχνίδι και όχι Κυριακή. Είναι η Κυριακή εκείνη η τελευταία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σωστά. Οπότε όπως θα υπήρχε γενικότερα στην πόλη έτσι. Το είχαμε σημειώσει και μέσα από το Λαμπαουτάρης φυσικά, αλλά και εδώ από το μικρόφωνο του Λίμπερο, ότι λόγω της ΔΕΘ υπάρχουν σκέψεις ούτως ώστε το μάτς του Άρη να πάει για την Δευτέρα και τελικά αυτό επιβεβαιώνεται. Δευτέρα στις 7, κατά πάσα πιθανότητα, στο Κλεάνθης Βικελίδης, στη φυσική του έδρα, ο Άρης θα υποδεχθεί την ομάδα της Βιωτίας με στόχο την τρίτη νίκη του, την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα της Super League. Λοιπόν, φτάσαμε στις 11.30 Γιώργο μου, θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το φινάλε της εκπομπής. Έτσι. Επανήλθαμε πάντοτε εδώ στον Λίμπερο στους 107 και 4, εκπομπή Μπαλαντέρ με Γιώργο Παναγιωτίδη και Γιάννη Παραπονιάρη εκτάκτως αυτή την εβδομάδα. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι, μπαίνουμε στην τελική ευθεία πριν παραδώσουμε σκυτάλη στην ζούγκλα και τον κύριο Ζαγόρα να έρθει εδώ πέρα να σας κάνει λίγο μπάχαλο. Τεράστιο ενδιαφέρον σήμερα μετά τα χθεσινά. Ναι. Τεράστιο ενδιαφέρον για όσους περιμένετε, ήδη έχουν ανοίξει τα ραδιόφωνα πιστεύω και αναμένουν το σημερινή ζούγκλα που θα είναι φωτιά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είχαμε μία πληροφορία από το ρεπορτάζ. Μισό λεπτό να δω λίγο τις σημειώσεις μου. Πάρα πολύ ωραία. Λέγαμε λοιπόν για το παιχνίδι του Άρη με το Λεβαδιακό για την τρίτη αγωνιστική της Super League, το οποίο ορίστηκε για την Δευτέρα 17 του Σεπτέμβρη στις 7 και 4 στις 7. Οι άνθρωποι της ΠΑΕ, όπως μας πληροφορούν οι συνάδελφοι που παρακολουθούν το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, οι άνθρωποι της ΠΑΕ από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι οι εκδηλώσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ολοκληρώνονται το μεσημέρι της Κυριακής, οπότε δεν θα υπάρξει και πρόβλημα με την αστυνόμευση στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπου πιθανότατα θα διεξαχθεί, όπως είπαμε, η αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό. Γιατί το βασικό κόλλημα στην όλη υπόθεση ήταν οι αστυνομικές δυνάμεις που θα είναι συγκεντρωμένες στη ΔΕΘ και δεν θα υπάρχει επαρκής αστυνόμευση για να τελεστεί το παιχνίδι. Γιατί είναι απαραίτητο να υπάρχει η αστυνομία στο γήπεδο για να γίνει ο αγώνας. Εδώ βέβαια, Γιάννη, προκύπτει και ένα άλλο ζήτημα. Ναι. Αν τελικά μετατεθεί το παιχνίδι, η ΕΡΤ με βάση το τι έχουμε δει μέχρι τώρα και με βάση το τι ισχύει, έτσι, πρέπει να δείχνει και ένα μάτι τη Δευτέρα. Οπότε, αν πάει το μάτι του Άρη τελικά Κυριακή, θα πρέπει η ΕΡΤ να βάλει ένα άλλο μάτι που θα μεταδώσει η δημόσια τηλεόραση σωστά τη Δευτέρα. Σωστά, είναι και αυτή η παράμετρος η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πάντως, εμείς σας μεταφέρουμε την πρόθεση που υπάρχει από την ΠΑΕ Άρης και τις ενέργειες που έχουν κάνει οι άνθρωποι των κιτρίνων, ούτως ώστε να αλλάξει η μέρα ο αγώνας με τον Λεβαδιακό, να γίνει το μάτς την Κυριακή, το απόγευμα της Κυριακής, για να μπορέσει και περισσότερος κόσμος να διευκολυνθεί και να έρθει και στο γήπεδο. Γιατί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, όχι, τα σχολεία ανοίγουν στις 11 του μηνός. Έτσι, ναι, έχω αυτή την αίσθηση. Τα σχολεία ανοίγουν στις 11 του μηνός, οπότε δεν υπάρχει τέτοιο, δεν υπάρχει έτσι μια επιπλέον, ένα επιπλέον πρόβλημα σε αυτή την διαδικασία. Αλλά και πάλι, Δευτέρα θα έχουν ήδη ανοίξει τα σχολεία, οπότε και αρκετά πιτσιρίκια δεν θα μπορέσουν να έρθουν στο γήπεδο μαζί με τους γονείς τους. Τέλος πάντων, θα δούμε που θα κάτσει μπίλια. Έχει γίνει πάντως η σχετική κρούση από τους ανθρώπους της ΠΑΕΑΡΙΣ προκειμένου να αλλάξει ημερομηνία το παιχνίδι και από τη Δευτέρα που ορίστηκε να πάει μία μέρα νωρίτερα για την Κυριακή και να γίνει το μάτς κανονικά στο Κλεάνθης Βικελίδης το απόγευμα της Κυριακής. Σήμερα ξεκίνησε προπονήσεις η εθνική ομάδα για να μπαίνουμε σιγά στους ρυθμούς και του Nations League. Σάββατο 10 παρατέρατος ο Ταλίν της Εστονίας στο πρώτο παιχνίδι για την ελληνική ομάδα.
Σήμερα συγκεντρώθηκαν οι διεθνείς και ξεκίνησαν προπονήσεις. Ο Ζέκα και ο Μπακάκης τραυματίστηκαν εκτός, ενώ δεν προπονήθηκε και ο Κώστας Μητρογλου που είχε ενοχλήσεις πριν από την προπόνηση και έμεινε εκτός. Από αύριο θα συνεχιστεί κανονικά το πρόγραμμα. Mm-hmm. Ενώ από αύριο νομίζω μαζεύεται και η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Πολύ σωστά. Αύριο η πρώτη συγκέντρωση στο ΆΚΑ για την Εθνική Ομάδα, η οποία προετοιμάζεται για τα παράθυρα του Σεπτέμβρη με τη Σερβία, με τη Γεωργία και τη Σερβία τα δύο παιχνίδια. Νομίζω ότι τη Γεωργία με τους παίκτες που έχουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή που είναι και τα παιδιά από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, και αν θέλεις τη γνώμη μου, εντάξει, τώρα που, δηλαδή, που έχουν την δυνατότητα θα έρθουν να παίξουν για την Εθνική, εντάξει, εμένα μου κακοφαίνεται λίγο. Θεωρώ δηλαδή ότι θα έπρεπε να κληθούν τα παιδιά τα οποία αγωνίστηκαν κατά διάρκεια τη σεζόν και άφησαν, γιατί στην τελική και αυτοί άφησαν τις ομάδες τους, έτσι. Ναι. Για να πάνε να παίξουν. Η αλήθεια είναι αυτή στο τέτοιο. Δεν ήταν μόνο ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, που έπαιζαν παιχνίδια. Και ο ΠΑΟΚ είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και ο Άρης είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Και αυτοί οι παίκτες των δύο ομάδων πήγανε και έπαιξαν κανονικά και εκπροσώπησαν την ομάδα. Αλλά, και μάλιστα εντάξει, με πολύ θετικά αποτελέσματα φυσικά, και εμφανίσεις. Φυσικά. Και έβγαλαν και μία υγεία και έβγαλαν και ένα πάθος και μία τρέλα. Το οποίο νομίζω ότι πρέπει να έχει κάθε καλαθοσφαιριστής ο οποίος φοράει την φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος. Αύριο λοιπόν η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής στο ΆΚΑ. Με... Οι δηλώσεις, τα κλασικά όλα αυτά. Ναι, θα γίνει όλη λίγο η απαραίτητη διαδικασία. Λίγο πολύ ανακύκλωση γίνεται, το ότι λένε οι προπονητές και οι παίκτες. Είμαστε έτοιμοι, θα τα δώσουμε όλα. Ξέρεις, αυτά τα γνωστά πριν από σειρά αγώνων. Αν και... Αυτά που είπε και ο Μίκαλ Σκίμπε σήμερα στην δηλώσεις του, η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Ομάδας. Αν και με τις συνθήκες λίγο που έχουν δημιουργηθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με αυτή την κόντρα FIBA Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον οι δηλώσεις τους. Γιατί βλέπεις ότι, βλέπεις ότι οι προπονητές, ας πούμε, ρε παιδί μου, πηγαίνουν να παίξουν, ξέρω εγώ, με άλλη ομάδα τον Απρίλη, με άλλη ομάδα θα παίξουν το Σεπτέμβρη, με άλλη ομάδα θα παίξουν το Μάιο, με άλλη ομάδα θα κατέβουν στην τελική φάση, εφόσον όλα πάνε καλά και η εθνική μας ομάδα προχωρήσει και προκριθεί μέχρι την τελική φάση του Μουντομπάσκετ στην Κίνα. Γιατί εκεί. Φυσικά. Οπότε δυσκολεύει και για τους προπονητές η διαχείριση. Φυσικά. Γιατί εκεί όλες οι πριμαντώνες, όλες οι ντίβες θα θελήσουν να παίξουν. Έτσι. Όχι από NBA, όχι από Ευρωλίγκα, όχι ο ένας, όχι ο άλλος. Φυσικά και θα θελήσουν ήταν να παίξουν. Ήταν πηχτή για τον Αντετοκούνμπο αυτή από σένα, Γιάννη. Όχι, δεν είναι πηχτή. Είναι για όλους τους παίκτες. Επειδή... Έτσι. Είναι για όλους τους παίκτες. Εντάξει, ο Αντετοκούνμπο είναι αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο διαθέτει το ελληνικό μπάσκετ. Και αυτό πώς είναι να έρθει όμως, ρε Σιγιάννη, τώρα. Δεν γίνεται να έρθει. Με τέτοια συμβόλαια που υπάρχουν σε δεν γίνεται έτσι, να έρθει. Όταν ένας αθλητής αμείβεται με τέτοια ποσά, δεν γίνεται να διακινδυνεύσει και να παίξει. Ναι. Αλλά και από την άλλη, αν ο ίδιος το νιώθει ότι πραγματικά θέλει να προσφέρει στην εθνική, όπως έχει σημειώσει πολλές φορές, οφείλει να το αποδείξει. Εντάξει, να δεχθώ ότι στο Ευρωμπάσκετ είχε θέμα τραυματισμού, είχε το θέμα στο γόνατό του, αντιμετώπιζε πρόβλημα στο γόνατο και ο Κέι δεν ήθελε να διακινδυνεύσει. Απόλυτα σεβαστό. Όπως σεβαστό είναι και η απόφαση ενός αθλητή να αποσυρθεί από την εθνική του ομάδα όταν πιστεύει ότι δεν μπορεί να προσφέρει άλλο, όπως έκανε δηλαδή ο Διαμαντίδης, όπως έκανε ο Σπανούλης, όπως έκανε ο Χατζιβρέτας, όπως έκανε ο Ζήσης, γενικότερα όταν είδανε αυτά τα παιδιά, γιατί κανένας δεν ξέρει καλύτερα από τους ίδιους τους αθλητές πώς αισθάνονται, είτε πώς ανταποκρίνουν το σώμα τους, είτε τι αντοχές έχουν. Γιατί αυτά τα παιδιά παίζουν 60 και 65 παιχνίδια μέσα στη σεζόν, έτσι. Δεν είναι εύκολο μετά να πας να κάνεις και προετοιμασία το καλοκαίρι και να παίξεις μια σειρά από πολύ έντονα παιχνίδια τα οποία από ένα σημείο και μετά, αν εξαιρέσουμε τα 3-4 πρώτα, ξεκινάνε απευθείας οι knockout φάσεις σε αυτές τις διοργανώσεις, σε πολύ υψηλό επίπεδο και με αυτή τη συχνότητα, γιατί μέσα σε η όμιλη, η φάση των ομίλων είναι 5 παιχνίδια τα οποία διεξάγονται σε 7-8 μέρες. Έτσι, δηλαδή σκίζονται πραγματικά τα σώματα των αθλητών, σκίζονται πραγματικά. Οπότε δεν μπορώ να κακολογήσω έναν παίκτη ο οποίος, ξέρω εγώ, είναι και μιας ηλικίας. Το Σπανούλι, για παράδειγμα. Ή το Διαμαντίδη, ή το Χατζιβρέτα, ή το Ζήση, ή τα παιδιά, ξέρω εγώ, που ήταν στην Εθνική. Ας πούμε, να γυρίσουμε να τους πούμε, ξέρω εγώ, ο Πάρκερ, ο Γκαζόλι, ο Νοβίνσκι,
συνεχίζουν και παίζουν μέχρι τώρα στην εθνική τους. Καλά κάνουν και παίζουν, αν το αισθάνονται αυτό το πράγμα. Καλά κάνουν. Αλλά ο Νοβίνσκι, παιδιά, Φερρυπίν, αν δεν μπει το Dallas Playoff, ο Νοβίνσκι θα σταματήσει τέλος Μαρτίου να παίζει μπάσκετ. Πολύ νωρίτερα. Και θα ξαναπάει να παίξει τον Οκτώβρη στο τέτοιο. Έτσι, δεν είναι τα ίδια. Βέβαια, να μου πεις, ο Γκαζόλ, ξέρω εγώ, που ήταν στους Lakers ή που είναι τώρα στο Σαν Αντώνιο, που οι Lakers πήγαιναν κάποτε μέχρι τους τελικούς, πήγαινε μέχρι μέσα Ιουνίου. Σύμφωνοι. Αλλά μετά, η regular season στο NBA ξεκινούσε τον Νοέμβρη. Υπήρχε δηλαδή ένα σοβαστό χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να ρίξει λίγο ρυθμούς ο αθλητής για να μπορέσει να είναι στο επίπεδο που χρειάζεται για να μπορέσει να ανταποκριθεί και στις απαιτήσεις του συλλόγου του αλλά και στην εθνική του ομάδα. Εγώ τους χαίρομαι αυτούς τους παίκτες και πραγματικά με πιάνει και μια θλίψη που τους βλέπω σιγά σιγά έναν να κρεμάνε τις φανέλες τους. Και χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, μια από τις μεγάλες μου αγάπες κιόλας, Μανού Τζινόμπιλι. Τεράστιος, έτσι, στα 41 θα μάθεις. Μιλάμε τώρα για βιονικό παίκτη, έτσι. Δεν μπορείς να τον πεις κάτι τον Μανού, πραγματικά. Στο τέτοιο. Ένας παίκτης και όλη αυτή η φουρνιά της Αργεντινής. Και ο Σκόλα, και ο Νοσιόνι, και ο Πριτζιόνι. Και ο Δελφίνο, ας πούμε, επίσης από τους αγαπημένους μου παίκτες, δεν μπορείς να τους πεις κάτι αυτούς τους αθλητές. Αλλά το αισθάνονται και μπορούν κυρίως να το υποστηρίξουν. Εγώ πιστεύω ότι η άποψη και οι αποφάσεις των αθλητών είναι σεβαστές, και γιατί οι ίδιοι γνωρίζουν πότε είναι το κατάλληλο σημείο, ούτως ώστε να σταματήσουν, ούτως ώστε να αποσυρθούν από την ενεργό δράση. Γιατί δεν μου αρέσει και η εικόνα των αθλητών που με το ζόρι θέλουν να το τραβήξουν και να το ξεχυλώσουν και να το πιάσουν και από εδώ, να το πιάσουν και από εκεί. Πολλοί σκέφτονται και την ιστεροφημία του. Νομίζω, ίσως, ναι, φυσικά. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Και όταν ένας αθλητής τον έχει ο κόσμος στο μυαλό του σκεγγραφίσει με μια συγκεκριμένη εικόνα, νομίζω ότι αυτή την εικόνα πρέπει να διατηρήσει μέχρι το τέλος του. Όταν βλέπει ότι το σώμα του δεν μπορεί να τον υποστηρίξει σε αυτό που θέλει να βγάλει, γιατί και το μπάσκετ είναι όπως όλα τα αθλήματα, είναι ζωντανοί οργανισμοί, έτσι. Εξελίσσονται, μεταβάλλονται, μεγαλώνουν, αλλάζουν. Βλέπετε, κάποτε το μπάσκετ έπρεπε απλά να είσαι ψηλός για να παίξεις. Τώρα έτσι και πάει ένα κορμί, ας πούμε, 2-15 να παίξει, θα γελάνε μαζί του. Θα τον κάνουν πλάκα οι undersize τέτοιοι ψηλοί στο τέτοιο. Μεταβάλλουν, αλλάζουν οι συνθήκες, οπότε νομίζω ότι πρέπει να προσαρμόζονται και οι διοργανώτριες αρχές και οι άνθρωποι που είναι σε κέρυες θέσεις και επιτελικές θέσεις και καθορίζουν είτε τους κανονισμούς είτε γενικότερα την διαγωγή των αθλημάτων. Και μιας και λέγαμε για εθνικές ομάδες, μια είδηση που επίσης έπαιξε πολύ σήμερα και αξίζει νομίζω να την αναφέρουμε, για αυτό που έγινε με την Εθνική Δανία, η οποία τελικά οριστικά πλέον ανακοινώθηκε επίσημα, θα παίξει με ερασιτέχνες επαγγελματίες και παίκτες από το ποδόσφαιρο Φούτσαλ στο Nations League και στην αυριανή πρεμιέρα με τη Σλοβακία, αύριο 10 παρατέρα το μάτς, πρώτο της Δανίας. Αυτοί, ξέρεις, θα προσφέρουν πολύ, πολύ θέαμα. Γιατί ναι, τα παιδιά μπορεί. Που παίζουν στο futsal είναι κάτι διάολοι, πραγματικοί, ναι, ας πούμε. Πόσο ανταγωνιστικοί θα είναι όμως αυτό που τριπλάρουν. Εντάξει, έτσι. Τώρα η αλήθεια σε ανοιχτό, σε μεγάλο χρόνο, ας πούμε. Εκεί πέρα λίγο τα πνευμόνια. Μεγάλη διαμάχη εκεί υπήρχε της Ομοσπονδίας με στελέχη της εθνικής ομάδας. Αποσύρθηκαν και ο προπονητής, ο Άγγε Χαρέντε, και ο βοηθός του Γιόνταλ Τόμασον από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας. Και υπήρχε αυτή η κόντρα με τους ποδοσφαιριστές, τους επαγγελματίες, και θα παίξουν νέοι διεθνείς από επαγγελματικές κατηγορίες, ερασιτέχνικες. Γιατί όμως προκλήθηκε όλη αυτή η ένταση, το γνωρίζουμε, το λέει το ρεπορτάζ. Να σου πω την αλήθεια, λόγω διαφορετικών χορηγών διαβάζω, που είχαν οι δύο πλευρές. Μάλιστα. Το χρήμα πίσω από όλα, έτσι και στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Τώρα ας μην ανοίξουμε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Πάντως, μια εθνική ομάδα που έφτασε μέχρι τους 16 του Μουντιάλ και αποκλείστηκε από την Κροατία, τη φιναλίστη Κροατία. Πραγματικά. Στα πέναλτι. Έτσι, και να βλέπεις λίγο διάστημα μετά, λίγους μήνες μετά, τέτοιες εξελίξεις, και θα παρουσιαστεί αύριο σε μια νεοσύστατη διοργάνωση του UEFA που θα τραβήξει τα βλέμματα, αν μη τι άλλο, έτσι. Mm-hmm. Στην πρεμιέρα σε παιχνίδι με τη Σλοβακία. Θα παρουσιαστεί με αυτή τη σύνθεση. Ήταν να μην κατέβει καν στο παιχνίδι, αλλά οι κυρώσεις ήταν τεράστιες από την UEFA, οπότε επέλεξαν να κατέβουν με τέτοια σύνθεση οι άνθρωποι της Δανίας. Τώρα βέβαια, εντάξει, αν κατέβουν στο παιχνίδι και φάνε κανένα τάλιρο ή κανένα εξάμπαλο, σκέψου ότι θα ακολουθήσει. Θα είναι και διακομόδηση του αθλήματος, έτσι. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτές είναι οι αποφάσεις
τις οποίες δεν μπορούμε να τις καθορίσουμε εμείς ούτε να τις, να τις πάρουμε. Πήρε επέκταση συμβολέου και ο Γκάρι Ροντρίγκες, προεπέκτης του ΠΑΟΚ στη Γαλατασαράι. Γνωστός μας από το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ. Έτσι και... Από το πράσινο ακροτήριο ο Γκάρι Ροντρίγκες. Ναι. Ταχύτατος, πολύ καλός παίκτης. Μέχρι το 2021 ανανεώθηκε το συμβολέο του στην τουρκική ομάδα και θα φτάνει με τις απολαβές του τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Και όταν είχε πάρει τη μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ στη Γαλατά, είχε δημιουργηθεί ένα θέμα με τις πληρωμές. Κάτι είχε γίνει, αν θυμάμαι. Η Γαλατά δεν είχε πληρώσει το ΠΑΟΚ. Το θυμάμαι. Σαν αρκετά ειδώσει τη μεταγραφή, τράβηξε το θέμα και στην UEFA είχε προσφύγει ο ΠΑΟΚ και υπήρχε μια ιστορία. Τελικά τακτοποιήθηκε. Πάντως η εξέλιξη του Γκάρι Ροντρίγκες είναι πραγματικά αξιοσημείωτη. Τον είχε αποκτήσει τότε ο ΠΑΟΚ επί Άρνεσεν ως τεχνικό διευθυντή με 300 χιλιάρικα, ένα πολύ μικρό ποσό. Τον πούλησε με 3,5 εκατομμύρια, αν θυμάμαι σωστά. Και τώρα βλέπουμε να φτάνουν και τις απολαβές του στα 2 εκατομμύρια ευρώ στη Γαλατασαράι, μια ομάδα έτσι το επίπεδο που έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο ο ποδοσφαιριστής. Η ποδοσφαιρική Γαλατά Σαράι, τώρα για να το ανοίξουμε και λίγο, φαίνεται ότι δεν έχει επηρεαστεί πάντως από τα όσα συμβαίνουν στην οικονομία της Τουρκίας, γιατί μιλάμε τώρα για ένα κλαμπ το οποίο δεν ελέγχεται μόνο από Τούρκους ιδιοκτήτες. Οι βασικοί ιδιοκτήτες ναι μεν είναι Τούρκοι, αλλά υπάρχουν και Αμερικάνοι νομίζω μέσα, υπάρχουν και άλλων εθνικοτήτων. Ναι, γενικότερα στον τουρκικό αθλητισμό και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλα τα ποσά. Αυτό το λέω με αφορμή τα γεγονότα που υπήρξαν τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως στο τουρκικό μπάσκετ, με τις ομάδες, με τρεις-τέσσερις ομάδες οι οποίες δήλωσαν αδυναμία και μία ανοιχτή διαλύθηκαν, επειδή δεν είχαν τους οικονομικούς πόρους τους ώστε να στηρίξουν την προσπάθειά τους στο τουρκικό πρωτάθλημα. Εδώ κινδύνευσε η Φενέρμπαχτσέ, τη λέμε τώρα, έτσι. Μια ομάδα κολοσσός, έτσι, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Με το που έφυγε από βασική χρηματοδότης η Ντογκούς, αυτή η πολύ μεγάλη εταιρεία. Είδαμε για τον επιχειρηματία της με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να χορεύει. Σωστά, 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 πολύ σωστά. Μόλις είπε αυτή η εταιρεία ότι ξέρετε κάτι παιδιά, εμείς αποχωρούμε, εκεί πέρα λίγο ζορίστηκαν. Έχει γίνει μια μεγάλη μπίζνα πλέον ο αθλητισμός, ειδικότερα σε αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο. Έβλεπα σήμερα ένα δημοσίευμα της Tutto Sport στην Ιταλία και ανέλυε έτσι τα οικονομικά της Γιουβέντους, τα ποσά βασικά που εισπράττουν τα μεγαλύτερα, υπάρχει τα μεγαλύτερα συμβόλαια στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα πάρει για τετραετές συμβόλαιο στη Γιουβέντους, από τα 33 του δηλαδή που είναι τώρα μέχρι τα 37 του, 31 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και το δεύτερο μεγαλύτερο συμβόλαιο βέβαια είναι, απέχει πάρα πολύ, είναι το Ιγκουαίν, γύρω στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ από τη Μίλαν, και αυτός φέτος μετακόμισε από τη Γιουβέντους στη Μίλαν. Ο Ιγκουαίν παίρνει μόνο 9,5 εκατομμύρια. Μόνο. Ναι. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο συμβόλαιο. Ο Ντιμπάλα μετά φτάνει στα 7 ως τρίτος, 7 εκατομμύρια ευρώ από τη Γιουβέντους. Αλλά το εντυπωσιακό είναι τα χρήματα που θα πάρει ο Ρονάλντο. Και σε μια ηλικία από τα 33 μέχρι τα 37, όπου είναι το 33 συμβόλαιο, η διάρκεια του, 31 εκατομμύρια ευρώ ετησίως είναι τρελό το νούμερο. Ασύλληπτα, ασύλληπτα. Αλλά σκέψου και πόσα έχει εισπράξει ήδη η Γιουβέντους από την μεταγραφή του, από φανέλες, από όλη αυτή τη φήμη. Ακόμη γινόταν ανάλυση για το πόσο έχουν ανέβει λογαριασμοί της στα social media, με ό,τι αυτό συνεπάγεται οικονομικά, έτσι, αυτό ήθελα να πω, γιατί νομίζω ότι στο Instagram τουλάχιστον, όσο περισσότερους ακόλουθους έχεις, τόσα περισσότερα χρήματα βγάζεις. Ναι, μέσω διαφημίσεων, μέσω όλου αυτού του κύκλου και το πώς λειτουργεί. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι για να κάνεις και μια μεταγραφή τέτοιου επίπεδου, έπρεπε να ξυλωθείς, να το πούμε. Προφανώς. Αλλά θα έρθουν πίσω ίσως και διπλά. Αλλά και πάλι νομίζω ότι δεν γίνεται μια εταιρεία να αμείβει έναν άνθρωπο, γιατί πρόκειται για άνθρωπο. Έτσι, δεν είναι ούτε Θεός, ούτε Θεός, ούτε κάτι, ούτε διαθέτει κάποια παραφύση. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Υπερβολικά τα ποσά, λοιπόν, και να φτάνουμε σιγά σιγά στις 12, λίγο πριν κλείσουμε. Στοίχημα.gr ήταν μαζί μας αυτό το 2ωρο. Μέγας χορηγός και του ΠΑΟΚ. Βρείτε τη στοίχημα.gr τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών και πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Και κάπως έτσι, Γιάννη, συμπληρώσαμε το 2ωρο. Φτάνουμε στις 12. Ώρα να παραδώσουμε σιγά σιγά τη σκυτάλη. Είναι ήδη εδώ ο κύριος Ζαγόρας. Προετοιμάζεται για να μπει στον κύριο Ζουγκλόπουλο, όπως λέει χαριτολογώντας. Εμείς θα σας τεράστιο ενδιαφέρον σήμερα μετά τα χθεσινά, έτσι να επαναλάβουμε. Βεβαίως. Είστε συντονισμένοι και περιμένετε. Θα κάνετε ωραία κουβεντούλα εδώ πέρα με τον Γιώργο, με γραμμές, με σχόλια, γενικότερα με ό,τι κυκλοφορεί εδώ στην πιάτσα και της Θεσσαλονίκης, αλλά γενικότερα στην αθλητική επικαιρότητα. Εμείς θα σας καληνυχτήσουμε. Θα ανανεώνουμε τώρα
ραντεβού μας για αύριο στις 10 και πάλι. Το ραντεβού μας αύριο στις 10 από τον Γιώργο Παναγιωτίδη και τον Γιάννη Παραπονιάρη που ήταν στα μικρόφωνα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό βράδυ.